Καλημέρα. Όπα, τι έγινε, ρε. Τεχνικά στοιχεία χωρίς... Άιντε. Τώρα, ωστόσο... Για μίλα, για μίλα, για μίλα. Ε? Για να δω μήπως είναι το άλλο, για μίλα. Smalling και... Λοιπόν, δεν σ' ακούς. Δεν σ' ακούς. Γιατί δεν σ' ακούς, γιατί... Σημασία για να μας ακούνε οι άλλοι. Μαρινές, με ακούς. Δεν σ' ακούς. Για να δούμε εδώ τώρα. Ένα, δύο, τρία. Αυτά βρήκαμε με το τρίτο, με το τρίτο, με το τρίτο. Χάλιο αργά παρά ποτέ. Αλλάξαμε μικρόφωνα γι' αυτό. Αυτό το μαλκούτσι το πράσινο που είναι σαν υπότι στον αέρα. Είναι πολύ ωραία. Θα βγει φωτογραφία εννοείται. Έτσι. Για τους φίλους εκεί, στον Γκίζε θα την εκτιμήσουν ιδιαίτερα και σε περιοχές αναλόγου βεληνικούς. Πρώτα απ' όλα είναι σαν προφυλακτικό. Πράσινο, πράσινο. Τι είναι αυτό, ρε. Πιανού ιδέα ήταν αυτό, ρε. Θα το μεταδώσουμε για να ξέρει και ο κόσμος με τι έχουμε, αλλά είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε. Ένα μαρικουτσί με πράσινη, έτσι, ας πούμε. Ναι. Καινούριο όμως. Καινούριο σφουγγαράκι. Προφυλακτικό, σφουγγαράκι. Μικρόφωνο. Μην κάνουμε και έξοδα. Γελαλάκι, το σφουγγαράκι. Έχω κάνει live έτσι. Σε μικρόφωνο του 8ball εννοείται, ναι. Το οποίο δεν μπορούσα να τραγουδήσω, ας πούμε, στα παλιά, στις παλιές εποχές. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω από την Πόχα, ας πούμε. Φαντάζομαι ότι είχε περάσει εκεί πέρα. Ναι. Παίζανε οι Mayhem, παίζανε αυτοί, παίζανε οι άλλοι. Πού να πάω να τραγουδήσεις. Και άλλαξε σου καράκι. Όχι, αναγκαστικά να πιω κι εγώ παραπάνω και να ενισχύσω με τα δικά μου σάλια την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τόσα χρόνια τραγουδιστής, λέμε τώρα, γελάει ο κόσμος. Γιατί ακούγατε. Ό,τι δηλώσεις είσαι φίλε σε αυτήν. Καλά, εντάξει, σωστά. Και γελάει ο κόσμος γιατί. Γελάει, γιατί λέμε αστεία, γιατί περνάει ωραία, διασκεδάζει. Αυτό το λέω, δεν το λέω ότι υποτιμούμε τους. Μην μειώνεις την καλλιτεχνική σου άβρα. Σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ άλλοι και άλλοι γίναν τραγουδιστές. Αυτό σου λέω, δηλαδή έχω δει. Πώς το λέγανε και ο τρυφερό αγόρι που είχε βγάλει ο ψινάκι στη φίλη. Μαρτάκι. Μαρτάκι. Έχω δει Μαρτάκι. Ωραίος. Live. Πήγα σε μαγαζί φίλου, ναι. Δεν πήγα να ακούσω το Μαρτάκι. Εντάξει, ναι. Από αυτά που κάνουν τις κασιές τότε που έκανα παλιά. Ναι. Ωραία, μπαίνω μέσα και πραγματικά φίλε δεν συνάντησε νότα. Δηλαδή κάπου πέρασε η φάπα από μπροστά του και είπε κάπου σε ξέρω εσένα. Κάπου σε ξέρω. Ναι. Δηλαδή ρε φίλε... Εσύ πιάνεις και τρεις. Ναι, πιάνω. Εντάξει, δεν χρειάζεται και παραπάνω. Τρεις-τέσσερις νότες να πιάσεις, έχεις βγάλει το τραγούδι. Αυτό. Δηλαδή. Υπάρχουν πολύ χειρότερα, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ. Για την τόνωση του. Την καλλιτεχνική σου δυναμική. Έχεις και ένα πνεύμα. Ναι, αλλά τι ήθελα να πω, ότι τόσα χρόνια τραγουδιστής δεν έχω πάρει ένα. Να φτιάξω το προφίλ, βλέπω ότι έχω καταστρέφει κάθε 4 δευτερόλεπτα. Δεν πήραμε ένα μικρόφωνο και αναγκάζομαι και χρησιμοποιώ τα μικρόφωνα όλων των υπολείπων, όπως συμβαίνει και ενίοτε και στις. Πόσο κάνει ένα μικρόφωνο, ρε Παπανίδη. Ξέρω, κάνει ένα καλό, ρε παιδί μου, μπορεί να κάνει και 500 ευρώ. Εντάξει, δεν είσαι Μαντόνα, πάμε λίγο πιο κάτω. Μαντόνα, μην μπακ τραγουδάει. 200 δεν μπορείς να βρει ένα καλό. Μπορώ ένα. Γιατί πήγε στο 500, πήγε να μα φάσει κατευθείαν. Ναι, εννοείται. Κόψε λίγο κάτι, κάνε τίποτα. Άμα λες ότι χορηγός μικροφόνου είναι ο Κόλκας σε κάθε σου live. Ναι. Εντάξει, θα στο πάρω εγώ. Εντάξει, θα το παίρνω και με το κοπανάνε και στο κεφάλι. Παρά από το χορηγό σου, ένα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Σε βλέπω σε φόρμα. Έβγαλα ένα μικρόφωνο. Όντως, έβγαλες ένα μικρόφωνο. Ναι. Με τις χθεσινές δηλαδή, επιλογές. Αν ήμουν στον Νίκο. Ναι. Θα έλεγα ποια κρίση. Ναι, εννοείται. Τελειώσαμε. Τι, πλάκα κάνεις. Στην Λεμπέτ. Εντάξει, δηλαδή αυτή η μίξη της γειτονιάς μας με τον Τζόγο. Που είναι άμεσα συνδεδεμένη. Δηλαδή, μεγαλώσαμε ποντάροντας μονά ζυγά στα αμάξια που περνάνε. Παίζατε περιοδικά. Πώς δεν παίζαμε περιοδικά, ρε. Δεν τα παίζαμε. Ρε, αλλού τους έχω πει αυτή την ιστορία. Και μου λένε τι είναι αυτά που κάνατε. Που παίζαμε, ας πούμε, 21-31 με περιοδικά αντί για μάρκες. Ας πούμε, ποντάραμε το Αστερίξ, τα Λούκι Λουκ. Τα... Εμείς ποντάραμε, κάναμε και εκείνο με τα κυβάκια. Ποια. Με τα χαρτάκια που τα έστεινε. Άσε τα χαρτάκια που τα έστεινε με το μάρμαρο. Ποια κυβάκια. Παίζαμε περιοδικά, κάναμε κουτάκια και πετούσαμε από μακριά την πέτρα και ανάλογα το περιοδικό, είχε μια βαθμολογία αυτό, ξέρω εγώ, το μπλεκ, το σπάνιο, ναι, ναι. 10. Ανάλογα... Πιο λίγο είχε, το Αστερίξ είχε 20. Ναι, και... αυτό. Ναι. Και παίζαμε με την πέτρα. Αυτό δεν το κάναμε, αλλά μόνο χαρτιά. Μόνο γνίζει ο κουμάρι. Όχι, και χαρτάκια παίζαμε με το μάρμαρο. Ναι. Όχι τα χαρτάκια, χαρτιά ρε παιδί μου, 21-31. Δεν ξέραμε πόκερ τότε. Τέξας δεν είχε βγει. Ναι. Στην Ελλάδα. Χαρτιά, ναι, ξεκινούσαν τα χαρτιά του Χριστουγέννου 12 Σεπτεμβρίου. Υπήρχε μια προσμονή. Έτσι. Μπουλότ μάθαμε τρίτη δημοτικού.
Άμα εγώ έμαθα μπουρλότ τρίτη δημοτικού. Άμα σου πω δεν ξέρω μπουρλότ. Καλά είναι δυνατόν. Τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, δεν πήγα. Δεν είσαι τροπή, δεν φύγε. Δεν πήγα καφενείο πολύ μικρό. Κοίτα, μην τώρα που θα γυρίσει, μην τον περιμένετε για να τον κλωτσίσετε. Είναι βαρύ, το καταλαβαίνω, αλλά. Είναι από τα πράγματα που έχω μέσα μου που πραγματικά με θλίβουν σαν οντότητα και σαν προσωπικότητα που δεν έκανα. Μπουρλότ. Μπουρλότ είναι. Α σου πω ιστορία με μπουρλότ και πάω. Ρίχτη να μπουρλότ, πώ μπορεί να. Επισόδια θα έχει. Όχι, όχι, όχι. Καλά, έχουμε φάει ξύλο για μπουρλότ στο ΆΚΑ σε ένα Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ όπου χάνουμε 3-0 στο ημίχρονο και δεν έχουμε να κάνουμε και παίζουμε μπουρλότ και νευριάζει ο ματατζής που παίζουμε χαρτιά και μας κοπανάνε στο ημίχρονο. Έχει γίνει και αυτό. Δεν το παίζουν έτσι. Δεν είναι αγανάκτηση. Δεν που τα βρήκαν τα χαρτιά αυτή. Γι' αυτό. Είναι απολύτες βέβαια. Παίζαμε. Αλλά. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πώς καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος είναι πανέξυπνος. Ναι. Το μπουλότ είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει πάρα πολύ γρήγορη σκέψη. Mm-hmm. Και να μετράς φύλλα. Ωραία. Πρέπει να είσαι λίγο τσάκαλος. Ήδη κουράστηκα, γι' αυτό δεν το έγκυξα, ναι. Ναι. Το παρουσιάζεις, λες και είναι πυρηνική φυσική τώρα. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι το μπουλότ. Το ξέρω. Ωραία. Δεν είναι μπυρίμπα τώρα και. Ελά, βρε τώρα, βρε μπυρίμπα. Εντάξει. Ο Φερνάντο Σάντος έμαθε σε μία μέρα και τη δεύτερη. Έπεσε κανονικά. Δείγμα ηφίας δηλαδή. Υφίας. Μάλιστα. Ωραία αυτό. Μέσα στα σκύλες, ας πούμε, που σου έχει. Στα σκύλες μπουρλότ. Σε μια μέρα. Σε μια μέρα. Σε μια μέρα. Και παίζαμε τετράδα εγώ με τον Κυρκύρ. Ναι. Αυτός με τον Ιωσήφιδη. Σόπαρε εσύ. Στο Άρντεμ. Μάλιστα. Γι' αυτό ο Σάντος γι' αυτό αγάπησε την Ελλάδα. Ήταν ταγμένος. Αυτό σου λέω, ο Σάντος. Δώσ' του ψάρι, μπουρλότ, τσίπουρο. Ναι. Α, και λίγο μπαλίτσα, ανίοτε. Εντάξει, αυτό προαιρετικά. Ναι, προαιρετικά. Δεν του φεύγει τίποτα. Δεν ήταν δηλαδή έτσι, ας πούμε, αυτή το φυσικ που βλέπαμε. Ας πούμε, αυτό λίγο. Που βαριέται όλη την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω τη δεύτερη ιστορία μέσα του, μας έκανε εντύπωση. Ναι. Στην πρώτη προετοιμασία πάω και του λέω: Εσύ, coach, δείξε μας λίγο τους στόχους της προπόνησης. Ναι. Πώς δουλεύει, συνδυαστικές ασκήσεις του ένα το άλλο, τέλος πάντων. Αυτά με τη μετάφραση του Αλέξανδρου Μανιάτογλου, βέβαια, γιατί πιάτα από αυτή την ναι. Και μας φωνάζει σε μια αίθουσα μέσα στο ξενοδοχείο με μια μοκέτα τόση. Ναι, μ' αρέσει που δείχνει τη μοκέτα, εσύ δεν τη βλέπετε, ναι, αλλά είναι χοντρή. Δείχνω εσένα, σε αυτήν την ιστορία, την ακούνε και ναι, 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 μια χοντρή μοκέτα. Ναι. Εντάξει. Έχω καθίσει εγώ μπροστά, ο Τσαρμπατζόχαρο πίσω μου, ο Βασιλόπουλος, είμαστε όλοι τέλος πάντων λίγο απλωμένοι, ο Τσεκαλέας πρέπει να ήταν νομίζω. Σε κάποια φάση, εκεί που λέει την. Μας δείχνει με τον πίνακα ότι αυτή η άσκηση είχε αυτόν τον στόχο, η τακτική εδώ, αυτό το ένα το άλλο. Και λέτε πάλι σχολείο πήγαμε. Όχι, το χρειαζόμασταν. Είναι σωστό. Πρέπει να γίνεται αυτό. Η στόχευση ποια είναι. Ωραία, και εκεί που μιλάει και ναι, 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 και ναι, χφου. Φέρνει μια ρέκα. Στη μοκέτα. Ήταν χοντρή, ήταν προφητική. Και είμαι πρώτος, κάθομαι. Από εκεί που είμαι συγκεντρωμένος. Πρώτο θρανίο, κόλκα. Τι θα πει, τι θα κάνει. Σαν το σκύλο, μεγάλο. Ναι. Εντάξει. Θέλω να ανοίξει, γίναμε καταπληκτικοί. Δεν πάω να σταματήσω να μην γελάσω. Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται. Α, γι' αυτό τον αγάπησες. Λες τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι εδώ. Ταιριάζει, ταιριάζει με τα ιδεώδη. Μπουρλότ λοιπόν από το Φερνάντο Σάντος. Μια ιστορία που δεν την ήξερε κανένας, ας πούμε, και είναι δείγμα δηλαδή. Εφίας. Εφίας πάνω απ' όλα. Μην γελάς, φίλε, είναι. Αντί να μετράνε το IQ, δηλαδή πώς πηγαίνουν στην NASA και σε αυτά και κάνουν διάφορα τεστ διαγνωστικά και τέτοια. Βρείτε τις ομοιότητες, τι σας θυμίζει αυτό το σχήμα. Ναι, όταν πας σε κάποια ψυχιατρική κλινική που σου λένε χρυσογράφηση, α, είσαι παρονομητικό στη χρυσογραφία. Δεν πάθει αυτό, το έχω. Έχει πάει σε ψυχιατρική κλινική. Να πάρω αναλωτική. Α, μάλιστα. Δε, αν είναι δυνατόν. Μου σπάσαν τα νεύρα. Είναι το μόνο. Με τρελάνανε. Μάλιστα, είναι το μόνο πράγμα που ενδεχομένως να μην κατάφερε στη ζωή σου να πάρει ψυχιατρικό χαρτί. Εντάξει, πιστεύω ότι σε αυτήν την εκπομπή θα σου δώσουμε τα εχέγγυα να τα πραγματοποιήσει. Παρότι είχα το know-how ναι. Του γειτονιά. Έχει, ναι, έχει διαφορά γι' αυτό. Έχει πολύ διαφορά η θεωρία από την πράξη. Πώς, ας πούμε, κάποιος και στο ποδόσφαιρο τα βλέπει, τα ξέρει, αλλά μέσα δεν πραγματώνονται εντός του γηπέδου και λέει ότι δεν πήγε σωστά. Και στη μουσική βλέπει, ο άλλος θα παίζει μπουζούκι. Ναι, ναι, δεν γίνονται, δεν γίνονται. Κυρίες και κύριοι, Τεταρτούλα σήμερα. Είμαστε δυνατοί, είμαστε ξυπνητοί, είμαστε με γεμάτες. Ο νεαρός Βαγγέλης Κόλκας μας ξύπνησε 7.30 ώρα σήμερα. Α, ήδη έχει γίνει ονοματοδοσία. Ωραία, Βαγγέλη, θα βγάλω το σπίτι. Εντάξει, οκ, παιδί μου, ναι. Λέω. Δεν τα συζητάμε από το σπίτι. Όχι, γιατί έχω συνηθίσει τους νέους γονείς να περνάει ένα διάστημα και μετά να αποφασίζουν το όνομα. Και σε επενώ και σε συγχαίρω που δίνεις ένα λαϊκό, γνήσιο όνομα. Ναι, όχι, δεν θα. Και πραγματικά.
Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα μπορούσε να πει Βαγγέλης Ερίκος Κόρκας και λοιπόν. Μετά το για ένα χαστού και φίλε έτσι. Όλη η φάση. Ή Όσιπος Κόρκας, ας πούμε. Ή κάτι τέτοια που πας. Αλλά όχι, είναι Βαγγέλης, είναι πατέρα μου, Ευάγγελος, 25 Μαρτίου. Μάλιστα, μαζί με τον Άρη γενέθλια και γιορτή. Με τον Άρη και γιορτή, μαζί θα γιορτάζουμε αγκαλιά. Βεβαίως. Και αυτό το σκεφτικά. Αλλάξουμε λίγο την ημερομηνία του Βαγγελισμού. Κάτι παλαιομερολογή. 24, μια χαρά είναι. Γιατί έχω ιστορικά στοιχεία, θα βρω τις πηγές. Ναι, ναι, ότι ο Ευαγγελισμός έγινε μια μέρα πιο μπροστά, αλλά για λόγους σημειολογίας. Όχι, για να στο κοινοποιήσει. Τι 24, 25, δεν είναι έτσι, παιδιά, 24 έγινε. Ναι, καλά. Με γεμάτη την τσέπη για τον νεαρό Βαγγελάκη θα μοιράσει γαλατάκι νουνού και φουρλού. Στην κούτρα μας τα κόβουν, δεν ξέρουμε. Καλό είναι αυτό, να συνεχίσει έτσι μέχρι τα 30. Έχω φίλο που έχει δοκιμάσει το γάλα της μάνας. Τραγικό είναι. Αυτό έχω να μοιράσω με τον κόσμο. Μια ιστορία το κάνει και η εικόνα. Σε μεγάλη ηλικία η μάνα το έκανε. Είπε να δοκιμάσω λίγο ρε παιδί μου, να δω πως είναι, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ήταν 18 αυτός και έκανε παιδί, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Είχε μια περιέργεια. Ας πούμε το παλικάρι. Εγώ όχι, θα το ήπιε, εντάξει. Δεν κάνει διακρίσει, θα πίνει όλο. Έτσι, εκπομπή ψυχιατρίου, κυρίες και κύριοι. Τεταρτούλα σήμερα. Σαν σήμερα δεν έχει πει. Ναι, αυτό. Περίμενε, παιδί μου, εδώ να δώσουμε τι έχουμε σήμερα. Ποιος γιορτάζει σήμερα. Ποιος γιορτάζει σήμερα, γιατί είπαμε για Ιώσιπους, για ονοματολογίες. Καλά, και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Την έχουν κάνει πολλές φορές τα πρωινά. Θα την ανοίξουμε κάποτε για τα ονόματα τα σύγχρονα που δίνουν οι νέοι γονείς, ας πούμε. Σου έχω πει, δεν πάω να δηλώσω στο δεξιαρχείο του θάνατο του πατέρα μου και είναι ένας καημένος άνδρας και τον λυπάται την ψυχή μου. Αυτός με καθυστέρησε 10 χρόνια να παντρευτώ. Εντάξει. Ο οποίος έχει ένα θλιβερό βλέμμα γιατί έχει πάρει εντολή από τη γυναίκα του να έχει 4 ονόματα το παιδί. Και στην Ελλάδα μπορεί να δηλώσει μέχρι 3. Αλήθεια, αυτό δεν το ήξερα. Μέχρι 3 είναι. Μέχρι 3. Μάλιστα, ναι. Δεν μπορείς, δεν είσαι Juan de Lores, de la Magro, de la Fuente, de la. Αυτός. Και φίλε, το δράμα του όταν διαπίστωσε δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Και η σκέψη του πως η επιστροφή στο σπίτι θα έχει μία ένταση. Ναι, γιατί εξευτελιστική. Γιατί μάλλον η γυναίκα του ήταν από αυτές που. Αφέντρες. Μίστρες. Μίστρες, ναι. Το έβλεπα εκεί. Ας το σκεφτόταν λίγο στοιχηματικά ότι έπαιξα με λάθη. Την ονοματοδοσία, 3 στα 4 έπιασα αγάπη μου. Ναι. Κάτι πήραμε και από αυτό. Κάτι πήραμε, κάτι βγάλαμε. Όπως και τα σημερινά που θα δώσει στη Λιλεμπέτ. Ναι, μετά τις 10.30. Η Λιλεμπέτ που έχει κάνει ταμείο από χθες και από την Κυριακή. Βεβαίως, βεβαίως. Παιδιά, αρχίζω να πιστεύω τον Κόλκα. Δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου, ας πούμε, να συμβεί αυτό το πράγμα. Στοίχημα. Γενικά. Πρώτα απ' όλα για το μυστικό. Για να παίρνει κανένα φράγκο που και που. Κανεί δεν κονόμησε το στοίχημα. Το στοίχημα σε βοηθάει να αποκτάς ρευστότητα στο ξεκούδουνο. Μάλιστα. Δηλαδή, ωραία το πήγες με τη ρευστότητα, μου το χάλες με το ξεκούδουνο. Λέω, θα πει τώρα κάτι πολύ ωραίο. Αυτό είναι το στοίχημα. Μάλιστα. Για εμάς που είμαστε ξένοι υπολογιστή, είναι και ένα εργαλείο για να περνάει η ώρα σου την ώρα που δουλεύεις. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Έτσι αντιμετωπίζουμε το στοίχημα. Παρένθεση, ναι. Παρένθεση αυτό, επιστρέφουμε στην ονοματολογία για το 3-4 του παιδιού. Ναι. Ότι εν τέλει δεν του έδωσε, δεν μπόρεσε να δώσει 4 ονόματα. Τι είχε, θυμάσαι μήπως είχες ρίξει καμιά κλωτσιά. Όχι, ρε φίλε, θυμάμαι το βλέμμα της απόγνωσης που είχε στη σκέψη ότι θα γυρίσει σπίτι με αποτυχία. Πώς μπορείς να έχεις 4, φαντάζομαι 2 παππούδες, 2 γιαγιάδες. Και ένα αρχαίο στη μέση. Μήπως ήθελε να το βγάλει Παν Θεσσαλονίκη ο αθλητικό μου, λίγο στον πολιτών. Και σου λέει, του κόψανε το κάπα και το βγάλε πάω. Και πώς πας πίσω. Τέτοιο βλέμμα είχε. Τι θα σε κάνει μετά η γυναίκα σου. Τέτοιο βλέμμα, φίλε. Πραγματικά, να θυμίσουμε ότι κληρώνουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Τα 3 δώρα, ένα από τα 3. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή, Τετάρτη σήμερα, Τεταρτούλα. Welcome store, Αλεξιάδης. Μας δίνει, βάλαμε και πώς τα βάλαμε τα προϊόντα. Τα προϊόντα τα βάλαμε, τα ποστάραμε. Ναι. Και την τηλεορασούλα. Γιατί αυτό ενδιαφέρει τους μπαλικούς. Πρωτίστως. Ναι, γιατί είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα θέλουν και μια τηλεόραση εξτρά. Βεβαίως. Και που βλέπεις τον Ολυμπιακό να έχεις και λίγο τη City. Π.χ. Ναι. Ωραία. FM κενό. Γράφετε το μήνυμά σας για να συμμετέχετε στην εκπομπή ανάλογα θεματολογία. Πιάστε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Βάζετε και ένα welcome store στο τέλος για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή για ή έναν αφιγρατήρα ή μια τηλεόραση ή μια καφετιέρα κάπου στην έρα της Κρουπς.
Αποστολή στο 54526. Υπάρχει αμφισβήτηση στο πρόσωπό σου από ένα φίλο που μου έστειλε μήνυμα. Διαρχίζει και φορτώνει. Λέει ότι ο Σάντος έπαιζε bridge, το οποίο είναι πολύ κοντά στον Μπουρλότ. Παιδιά, μαζί παίζαμε. Ναι. Εδώ, τέλος πάντων, εγώ οφείλω να καταγράψω. Πρώτα ζούμε, ναι, και μετά λέμε. Bridge, τα νέα του Bridge τελευταία. Καλύτερη σελίδα, καλύτερη στήλη στις αθλητικές εφημερίδες. Θυμάσαι. Τα νέα του Bridge. Είναι να γίνει και Ολυμπιακό άθλημα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Καλά, δεν κοίτανε άλλα κι άλλα. Ναι, σωστά. Είναι αυτό το Badminton που βαλά στην τέτοια. Ωραίο είναι, ωραίο, μ' αρέσει εμένα. Θα ήθελα. Τι σ' αρέσει. Εντάξει, βέβαια, από το σ' αρέσει και το να φτιάξει ένα ολόκληρο τεράστιο γήπεδο, το θέατρο Badminton τώρα που είναι πάλι καλά. Αυτό αξιοποιήθηκε στην Αθήνα. Γίνεται καμιά παράσταση. Τα υπόλοιπα κάτι Τάκ Βοντό, Άρση Βαρών και τέτοια στον Πειραιά. Άστε να πάνε. Οπότε λοιπόν, FM και NO, το μηνυματάκι σας με τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54526 και ένα ονοματεπωνυμάκι στην Τεταρτούλα σήμερα. Γιατί εδώ ο Σταύρος ζήτησε να μάθει επακριβώς μήπως έχει κάποιον εορτάζοντα. Και να ευχηθούμε, ρε φίλε, τι το άλλο. Ιάκωβο Αποστόλου του Αδελφοθέου είναι σήμερα. Ο αδελφός Θεού, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Ο Ιάκωβος ήταν ένας εξαχιστίας αδερφός του κύριου ημών Ιησού Χριστού στα παλαιά τα χρόνια εκεί της Βιθλέμ. Ιάκωβος, Ιακωβίνα και Ζακελίνα εορτάζουν, λέει το Ιώργο. Ζακελίνα, τι είναι. Είναι από το. Σου τραβελίζω. Η τραβελίζουσα. Εντάξει. Θα έρθει μια μέρα που θα σε προβλέψω, ας πούμε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, ας πούμε. Ναι, και ο Ζακ, ας πούμε, ενίοτε. Είμαστε πολλά στο Ζακ. Ναι, 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 Ζακ, για Τζακ και όλα αυτά το Ιάκωβος εορτάζει, το σαν σήμερα. Χρόνια μας πολλά στο Τζακ Αγγελίδη. Τζακ Αγγελίδη. Αχ, τι ήταν αυτός, κάτι ήταν με τον Μπάουκ. Στον Μπάουκ, ρε. Α, κάτι ήταν, ναι. Κύπριος Σταρ. Κύπριος. Κύπριος. Κάτσε εδώ. Κάτσε να πούμε Κύπριος, γιατί αυτά δεν πρέπει να περνάνε έτσι, παιδιά. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και δεν έχουμε καμία παγκόσμια ημέρα σήμερα να εορτάζουμε. Να βγάλουμε μία. Να βγάλουμε, να βγάλουμε. Ναι, 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 ναι. Να βγάλουμε μια παγκόσμια ημέρα και δεν έχουμε και κανένα. Σταμάτα, μην μου κόβεις τη φράση, ρε. Ξαναβάλτο, ξαναβάλτο. Κάθε μέρα εκεί. Κάντο, κάντο ένα. Κάντο ένα. Ένα ringtone, ας πούμε, να το έχεις να το απολαμβάνεις. Θα γελάς. Γιατί έχει τη φάτσα του εγώ. Δηλαδή ο ακροατής τώρα δεν έχει τη φάτσα του. Αυτά είναι. Ναι, εντάξει, αυτά είναι. Λοιπόν, πώς λέτε χθες τα πράγματα, γίνανε πραγματάκια. Γίνανε πραγματάκια, φίλε, γίνανε πραγματάκια. Σε αυτή τη χώρα πάντα, πάντα κάτι. Συγκλονιστικά από την υπόθεση επίθεσης αγνώστων. Ναι, προφανώς. Δεν είμαστε και Μπογδάνη, να ξέρουμε ποιοι είναι, ο Κώστας ο... Ναι, ναι, ο Μπογδάνος ο οποίος ονοματίζει τον καθετή σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω ποιοι είναι, αλλά διάβασα Sport 24 ότι με πυγμή οι οπαδοί του Ολυμπιακού απέκρουσαν κουκουλοφόρους. Εντάξει, συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Πραγματικά πλέον έχει πάει σε άλλο επίπεδο το ρεπορτάζ. Εντάξει. Άλλο, ρε φίλε. Διάβασα ένα πολύ ωραίο από ένα φίλο. Λέει ότι πιθανότατα να ήταν οπαδοί της Νοβάρτης, οι οποίοι επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μπάγκερ. Εννοείται, υπάρχει μια ξεκάθαρη εκθέση. Τα γενώσιμα, αυτό. Δικά μας είναι, σας τρέχαμε, ας πούμε, εκεί πέρα στις παρακεταμόλες που ήσασταν. Και τέτοια, ρε παιδί. Πιθανότατα, πιθανότατα είναι και μια τέτοια ιστορία. Γιατί και η Νοβάρτης έχει και μια σχέση, έτσι, ας πούμε, ιδιαίτερη ιστορική, ας πούμε, με τη χώρα μας. Αν μη τι άλλο. Γενικά με τη δεξιά έχει μια σχέση. Έχει μια σχέση. Από πριν είδα και το ντοκιμαντέρ, το ρεφετικό το είδα. Είδα λίγο στην αρχή. Όσο χρειαζόταν. Ναι, αλλά οκ, okay, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει αυτές τις στολές που φορούσαν εκεί στους τέτοιους. Ναι, 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 ναι. Ήταν λίγο η ταινία με τον Tom Cruise του Kubrick, το Eyes Sad White. Πότε εκείνα με το που είχαν κάτι όργια μέσα. Με την Nicole Kidman. Ναι, έχει κάνει τέτοιο ο Tom Cruise. Ο Μάτια με την κακή. Ναι, ναι, ναι. Πήγαν το πώ τα ξένα. Αλλά δεν το έχει. Δεν το έχω. Το Eyes Sad. Κάντο eyes little bit closer. Ψεροκουτσομπίλα το είπα. Eyes and the sun. Τι να κάνουμε, εντάξει, ναι. Θα προσαρμόσουμε τα αγγλικά μας σε αυτό που θέλουμε να πούμε. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε οξφόρδης. Η εκπομπή δείκνεται για κατόχους πάλσο. Ούτε καλό, ε. Δεν είναι καθόλου τίποτα, ένα χαρτί. Έτσι. Εντάξει, φίλε, και πρωθυπουργό είχαμε τέτοιο. Πρωθυπουργούς, πρωθυπουργούς. Δεν ήταν μόνο για τον Αλέξη, λες. Για τον Αλέξη. Οι άλλοι μιλούσαν καλά, ε.
Ναι, το έχουν αυτό το αγγλικό. Κάτι παραπάνω. Κάτι... Ναι. Καλά και ο Αντώνης Σαμαράς ήταν λίγο μέτρια. Καλαμάτα το, εκεί το αντουμένο. Λίγο μέτρια. Αλλά υπόλοιπα τώρα. Γιώργο Παπανδρέου και τέτοια και αυτά και ιστορίες. Παίζει στα δάχτυλα. Καλά, αυτό και η αμερικανική υπηκότητα. Οπότε, αν μη τι άλλο, ήταν και. Πολλοί στην Ελλάδα έχουν αμερικανική υπηκότητα. Λέω. Και καλά τι είπα. Καλά τι είπα τώρα. Μάλιστα, προχθές το Ρουγκζούκ είχε μια ερώτηση, ας πούμε, ποιον θεωρείτε το πιο σεξι. Πέστε μου 5-6 Έλληνες πολιτικούς μέσα. Και είπανε Γιώργο Παπανδρέου, είπανε Αντώνη Σαμαρά, είπανε. Μόνο Ανδρέας. Δεν είπαν Ανδρέα κανένας. Από τα νεαρά παιδιά που αγνοούν. Αυτό άσχετη τώρα συμμετέχουν σε γκάλο. Ναι. Ο Ανδρέας δηλαδή το είχε. Το είχε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ανδρέας έπαιζε. Πώς το λένε, τροχό της τύχης με γράμματα και διάλεγε. Δηλαδή εντάξει. Να ταξίδεψε τα πέρατα του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, ναι. Αυτό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σεξι. Ναι. Είναι λίγο ξέχωρα αποστημένο σκηνικό, τυγκόμενο εσύ και αυτά που ήταν. Αυτό ήταν πρόεδρο. Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν πολλέ που το λένε. Είστε καθυστερημένε. Το λένε. Ναι, ρε φίλε. Το πιστεύουνε. Ναι. Κοίταξε εξουσία. Η εξουσία μπορεί να διεγείρει λίγο. Ναι, αλλά δεν το λε όμορφο. Λες έχει το πακέτο, ρε φίλε, πρωθυπουργό. Θέλω να με υποτάξει. Θέλω να με υποτάξει. Θέλω να με βάλει στα τάρταρα. Δεν γίνεται τώρα, δηλαδή να σου πω κάτι. Αν είχα τέτοιες τάσεις, ας πούμε, δηλαδή δεν θα αισθάνομαι ως κυρίαρχο τον Κυριάκο, να σου πω την αλήθεια. Ο Τσίπρας είναι ωραίος. Δηλαδή είναι άντρας με περιφέρεια. Δεν το λες ωραίο. Δεν. Δηλαδή... Εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί σε κάποιους να αρέσουν. Δεν σε αρέσουν οι άντρες με περιφέρεια, δηλαδή, αυτό θες να μας πεις. Ούτε οι γυναίκες με περιφέρεια μου αρέσουν. Αλλά ναι. Αλλά η Βίκυ Καγιά είπε ότι η Θεσσαλονίκη έχει πρόβλημα στην περιφέρεια. Γενικότερα στα casting του GNTM, ας πούμε, περνώντας ένα τεράστιο μήνυμα. Ναι, γιατί έχουν φάει τον παπά της Kim Kardashian. Mm-hmm. Και αν κάνεις ένα κόλλο 4 στρέμματα, είσαι σεξι. Δεν είναι έτσι. Μήπως είναι κατάλοιπο αυτό το ότι του Θεσσαλικού κάμπου και παλιά που είχαμε τα χωράφια και θέλαμε να μαζέψουμε κανένα στρεματάκι σαν περιουσία. Σαν... Εντάξει, ναι, μπορεί να είναι και γραφικό το θέμα. Αλλά. Αλλά δεν είναι το σωστό. Δεν είναι το αισθητικά ωραίο. Δεν είναι επειδή οι Αμερικάνοι θέλουν να οικονομήσουν το marketing και να βάλουν φυτεύματα κολομερίου. Ωραία. Να πούμε και δικές μας να δρώνουν 34 γύρους. Εντάξει. Μ' αρέσει πολλές κουβέντες κατάληξη. Ξεκινήσαμε από τα όσα γίνανε χθες στο Ρέντι. Πήγαμε στον Πρωθυπουργό. Καρντάσιαν. Εκεί είναι η λύση. Εκεί είναι η λύση. Εκεί είναι η λύση. Θα μου πεις, αν είχαμε λίγο περισσότερο Καρντάσιαν κάτι στη ζωή μας, δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε άλλα πράγματα για να ανεβάσουμε τη λίμπιντο, να πιάσουμε και λίγο σε ψυχαναλυτικά, ας πούμε. Γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Μειωμένη λίμπιντο, αυξημένη δραστηριότητα και στο τεστοστερόνη σε άλλες καταστάσεις. Κατενέ, ας πούμε. Κατεσέ. Τέλος πάντων, πήραμε το συσταματάκι μας. Εντάξει. Συνεχίζω να έχω αυτό το πράσινο μαρκούτσι που με αληθωρίζει, γιατί πρέπει να μιλάω και κοντά για να περνάει ο ήχος σωστά. Θα ήθελα να μάθω ποιανού επιλογή είναι αυτό το φωσφοριζέ προφυλακτικό μικροφόνου στη μούρη μου. Δεν θα ήταν ωραία και μια γεύση καρπούζι. Δεν θα το φέρνεις. Αφού πιάσαμε το Σάντος, τελευταία ιστορία. Θέλω να κάνω ένα γύρισμα για τον ΠΑΟΚ 24 στην Ολλανδία. Χαβαλέ, τότε που ο Σάντος πήγε τελικό. Είμαστε Ολλανδία εμείς. Έχω πάει σε μια εκκλησία μες στο Άρνεμ. Εύχομαι σε έναν που δεν ήξερα ποιος είναι, Άγιος εκεί. Ολλανδός Άγιος. Ένας ξαπλωμένος, ήταν νεκρός με ένα σπαθί. Τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν. Στην Ουτρέχτη. Ναι. Στην Ουτρέχτη. Το ψάξουμε να το δούμε. Τον πολιούχο της Ουτρέχτης. Είναι μια τεράστια εκκλησία της Ουτρέχτης, καθολική, εκεί στο κέντρο. Ωραία, και ευχηθήκαμε για το Σάντος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και για να κάνω το βίντεο, παίρνω χυμό καρπούζι. Ο καρπούζι άσκεψε. Πολλά, ρε, πολύ την πλάκα, ρε. Που τα σκέφτεται, που τα σκέφτεται. Και δεν είχε καρπούζι, ρε. Ο Άγιος Γουίλιμπροντ. Γουίλιμπροντ. Αυτό είναι. Αυτή είναι πέμπτη Αγγλίας. Πέμπτη Ολλανδία. Έχει και εκεί πέμπτη. Και φίλε, είναι ό,τι χειρότερο έχω πιει σε χυμό με διαφορά. Δεν πίνετε, μην πάρετε ποτέ χυμό καρπούζι. Νομίζω κανείς δεν μπαίνει ούτε και σε παγωτό ούτε πουθενά. Το καρπούζι είναι για να το τρως και μέχρι εκεί. Αλλά το πεπώνει σε παγωτό, μαμί και δεν. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν θα το δοκιμάζω τώρα, πεπώνει για καρπούζι. Τι λες, ρε, το πεπώνει στο παγωτό. Πρόσεχε τι λες. Ναι. Το πεπώνει σε παγωτό. Ναι. Άστο. Το πεπώνει δεν παγώνει. Και το παγώνει δεν πεπώνει. Ναι. Αλλά σου λέω, είναι απίστευτο. Μάλιστα. Ωρα, μετά το σήκω. Το σήκω, έχω ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί δεν είχα άλλη γεύση στα Σταυρούπολη. Ε? Μόνο σίκο και φιστίκι. Μόνο σίκο τρώγαμε μικρή γι' αυτό. Ναι, δούλευε ο πατέρας μου στην Αγνό και μας έφερνε τα πεντάκιλα παγωτό μόνο σίκο. Το κλείσατε και αυτό. Το κλείσαμε και το Αγνό. Ναι, ναι.
μια επιχείρηση είχατε εκεί τριγύρω. Στο μεταξύ, άμα ήξερε κανείς πώς είναι το αγνό και πού πίνει, από πού πίνει γάλα, θυμάσαι τώρα που ήταν το εργοστάσιο. Ναι, καταπληκτικά, καταπληκτικά. Welcome store, Αλεξιάδης μαζί μας. Τι να πεις και τι να κάνεις. Κλήρωση, εφόσον στείλετε κάποιο μήνυμα για συμμετοχή στην εκπομπή. Φιλιππούπολος 57, τα Welcome Store Αλεξιάδης σας προσφέρουν ή ένα αναφιγρατήρα από όλο 12 λεπτό ή μια κρουπς εσπρεσιέρα καπουτσινιέρα. Αυτό το 19 μπαρ δεν ξέρω τι είναι, αλλά πρέπει να είναι κάτι καλό γιατί είναι κρουπς. Δεν είναι καμιά ηλικία πάνω το 19 στα μπαρ και τα λοιπά. Δεν έχει σύλληψη αν την πάρεις. Ή μια κούντος TV24 με όλα τα παρελκόμενα. FM κενό, γράφετε αυτό που επιθυμείτε και για να συμμετέχετε στην κλήρωση γράφετε και Welcome Stores, Φιλιππούπολος 57 στους εξωτικούς αμπελόκηπους απέναντι από το σχολείο ακριβώς εκεί στη Φιλιππούπολος, και Ρέτζεσι Καζίνο, οι οποίοι ικανοποιήθηκαν πάρα πολύ από τον αντικαπνιστικό νόμο. Πιστεύω ότι αν πετύχουν μπροστά τους αυτόν που τον υπέγραψε μπορεί να τον... Το κάνω ατάκλι. Ναι. Θα το ξεπεράσουν. Θα βρουν τρόπο οι άνθρωποι εκεί στο Ρέντζεσι. Πόσους λένε τους αδελφούς που τραγουδάνε? Τσαχουρίδη. Οι αδελφοί Τσαχουρίδη. Όλο τον Νοέμβρη, Παρασκευή, Σαββάτο, καλέστε για να κλείσετε την παρουσία σας. Και τι παίζουνε? Οι αδερφοί Τσαχουρίδη έχουν ένα πλουραλιστικό πρόγραμμα. Δηλαδή μπορεί να σου παίξουν λίγο Ποντιακό, Σμπυρνέικα, τραγούδια της Ανατολής, μπορεί να σου παίξουν ευρωπαϊκά, έθνη, αλλά πολύ. Καμία σχέση τώρα, ας πούμε, στυλιζαρισμένα με. Πάρε λίγο να ακούσουμε. Θα βάλουμε με ενορχιστρώσεις, είναι πάρα πολύ ωραία μουσική. Εγώ, ας πούμε, ναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ένας και μετζές που και αυτό έχει, ας πούμε, τη γοητεία του για τους λάτρεις του είδους. Ένας και μετζές και μία λίρα είναι τώρα. Είναι ενορχίστρος. Ναι, έχουν περισσότερα άτομα ορχήστρα από ό,τι και εμείς που έχουμε φτάσει στα 10. Τι, όποιος έχει περνάει, τον παίρνεις. Ε? Καλό γι' αυτό. Ποιος το είχε πει, όποιον θέλουμε τον παίρνουμε? Δημήτρης Μελισσανίδης δεν το είχε πει. Ο οποίος γράφουν τα παραπολιτικά κάτι πολύ ψαγμένο, παραμονές του Ολυμπιακού ΣΑΕΚ. Θα το διαβάσουμε σε λίγο. Μάλιστα, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Ψυχιατρίο στο Λίμπενο 107,4. Δεύτερη εβδομαδούλα, μια μισή εβδομάδα είμαστε στον αέρα και θα διανύσουμε από ό,τι φανταζόμαστε. Θα φτάσουμε μέχρι την Παρασκευή, νομίζω. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ναι. Αλλά αν τα πηγαίνεις έτσι, γιατί οφείλω να σε επενέσω, θα επενέσω μετά και τον εαυτό μου, αν τα πηγαίνεις έτσι στοιχηματικά με αυτές τις επιλογές όπως οι χθεσινές, νομίζω ότι θα έχουμε διάρκεια σαν... Κοίτα φίλε, άμα τον κόσμο σε ένα προϊόν που το έχει δωρεάν, γιατί δεν πατάς στο ραδιόφωνο και γράφει το κοντέρ, δε φίλε. Βεβαίως. Είναι τζάμπα το προϊόν. Έτσι. Εντάξει. Του δίνεις και λεφτά, το δωροδοκείς. Δεν το δωροδοκείς, τον πληρώνεις για τον χρόνο τον οποίο αξιοποιεί. Ακούγοντάς σε, του δίνεις και ένα κίνητρο, του δίνεις και το κάτι της. Ο άλλος θα σταθεί δίπλα σου. Βέβαια, τι θα γίνει στην περίπτωση που οι επιλογές μας δεν είναι... Κοίτα, χθες ήταν μια καλή μέρα. Για όλο τον κόσμο, φαντάζομαι. Για όλο τον κόσμο. Όλα τα φοβολή. Ναι. Όλα φοβότανε κάποιοι ότι θα σπάσει. Πήγε να σπάσει η Γιουβέντους. Πήγε ότι μπαλά εκεί. Παπαπ. Αυτοί που κινδύνευσαν περισσότερο ήταν οι Μπάγκερ, οι οποίοι ήταν τρεις λαδούν και δύο χορεύουν. Ναι, αλλά τα κατάφερε στο τέλος. Ουσιαστικά τρεις ευκαιρίες έκανε. Τρεις, τέσσερις και έβαλε. Ναι, αυτοί έχουν, επειδή έχουν την ποιότητα, δεν αγχώνονται. Ο Ολυμπιακός δηλαδή είχε περισσότερες ευκαιρίες στο επίπεδο που λέμε κλασική ευκαιρία. Και έπαιξε καλά. Καλώς τον. Ο Τσιμίκας πάρα πολύ καλός. Μια χαρά είναι και ο Τσιμίκας, μια χαρά είναι και ο Ποντένσε. Ο Ποντένσε έκανε διαφορά. Με Πανσεραϊκός, αυτά. Εγώ θα πω τώρα για τους Πανσεραϊκούς, ας πούμε. Το παιδί, ο Τσιμίκας ήταν από τις Σέρες. Ήταν από τις Σέρες, έπαιζε στην. Δεν ξέρω αν παίξε και στο αντρικό. Προλαβέ ή τον πήρε ο Ολυμπιακός. Ήταν στην ομάδα που έπαιρναν τα πρωταθλήματα τέλος πάντων της Β' Εθνικής. Μαζί με τον Ανιψιό μου. Δεν πήρε τον Ανιψιό μου. Ο Ολυμπιακός. Ποιος παίζει. Παίζει, είναι τώρα στο Απόλλων Παραλιμνίου είναι. Στην Κύπρο. Όχι, ρε, έχει παραλίμνη και οι Σέρες. Ναι. Έχει λίμνη. Α, έχει λίμνη. Είναι μια λίμνη αποξηραμένη το παραλίμνη των Σερών. Είναι παραλίμνη, η παραλίμνη είναι σαν Ελαφώνης ο Ελαφωνής που δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι πού. Η Ταρακλίτσα, Ταρακλίτσα. Ιράν, Ιράκ. Λέσβος. Επίσης, ναι.
Οπότε ο κόσμος πληρώθηκε, πως τα αρίσαμε κιόλας, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, για να δείξουμε ότι εδώ πέρα γίνεται δουλίτσα. Και μας ευχαριστούσαν από κάτω χθες το βράδυ στην σελίδα του Λόγο Επειδή. Είδα τον φίλο μας, τον κοινό, τον Βαγγέλη, που μάσησε να ακολουθήσει τις εντολές, παύλα, προτάσεις που είχαμε. Τις έκανε μια διασκευή. Τις έκανε ένα remix. Μάζεψε το handicap της ήδη. Σε παιχνίδι που έριξε τελικά 5-1. Ναι, αλλά λίγο και εκεί τα χρειαστήκαμε. Σε κάποια φάση ήταν. 0-1. Ήταν εκεί σιγουρεύτηκα εγώ να το πιάσουμε. Ναι. Γιατί ξύπνησε τα βόδια. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ναι. Και μάζεψε και το goal και over τη Σαχτάρ. Το οποίο. Ναι. Εντάξει. Θα βγαινε. Θα βγαινε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κατά τον Σταύρο Κόλκα. Εγώ αυτό που. Εκπληκτική δυναμό Ζάγκρεπ. Ναι. Λέμε και tips ναι. για να πιάνει ο κόσμο. Του λέω Βάτ. Του λέω Βάτζη, δυναμό Ζάγκρεπ, του λέω Βάτζη. Εγώ αυτό που ενίσχυσα, ας πούμε, στις χθεσινές προβλέψεις του Σταύρου ήταν ότι μίλησαν για γκολ-γκολ Ολυμπιακού και διπλό της Μπάγκερ, το οποίο δίνει 2,5 απόδοση. Εντάξει, το ξαναστρονομεί κάπως. Εγώ καλό με ολοκάμα το πήρα. Δεν έχω πάρει. Εντάξει, όχι, το είδα, είδε ο κόσμος. Δεν τολμούσα να βάλω τα δικά μου. Πες μου κάτι. Ένα ευρώ. Εννοείται κανείς δεν πίστεψε ότι ήταν δικές μου, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά έχω να πω και το δώρο κυρίες και κύριοι που έκαναν οι στοιχηματικές για όσους παρακολουθούν και καλαθόσφαιρα, γιατί χθες ξεκίνησε και το πρωτάθλημα του NBA με το ντέρμπι του μίσους του LA. Ναι, στο καζάνι των Clippers. Ναι, στο καζάνι των Clippers έδινε 2,40 οι Clippers, οι οποίοι φέτος είναι το πρώτο φαβόρι για την κατάκτηση, γιατί έχουν πάρει τον Λέοναρντ στις τάξεις τους, έχουν και άλλους παίκτες, από πέρυσι είχαν δώσει δείγματα. Ναι, δεν παίζει μόνος του δηλαδή, υπάρχουν και άλλοι τέσσερις να δώσουν. Ναι, βέβαια οι Lakers πέρα από τον LeBron έχουν πάρει και τον Davis. Είναι στο ίδιο γραφείο, υπάρχει λαμογιά. Εδώ να ξέρει. Για Προμήθεια. Α, έτσι. Ξέρω, ο Καπικιόνι. Ο Καπικιόνι του έκανε. Του έφερε αυτού του δύο. Ναι, αυτό έκανε. Ο Λεμπρόν Τζέιμς έκανε τη μεταγραφή. Ναι, πήρε και αυτό. Δηλαδή, του έδωσε και τη φανέλα, νομίζω, και τον αριθμό. Κάτι έκανε πολλά πράγματα. Πολύ τον αγαπάει τον Αντώνιο Ντέιβις. Ναι, είναι αλήθεια. Εντάξει, κάτι θα έχουν να του αιώνουν προαιώνιοι δεσμοί. Ξεκινάει και το NBA, δεν το ξέρω να το παρακολουθεί. Εμείς επειδή ήμασταν περισσότερο το πρωί στο λόγο, επειδή εκπομπή. NBA, ναι. Ηνωμένων Πολιτειών η ώρα. Ήταν prime time στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε ρίχναμε και μια ψηλή ματιά. Και λόγω επειδή και του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει μια ενδιαφέρον, θα σας δίνουμε και εκεί. Στο NBA πιάνει πολλοί κόσμος. Είναι εγώ κανονική περίοδο NBA δεν ακουμπάω. Ναι. Γιατί δεν ξέρεις αν στο ξενοδοχείο του της εκτός έδρας ομάδα εμφανίστηκαν 632 βίζες το βράδυ και τα παιδιά κουράστηκαν. Μάλιστα. Τα αποφεύγω. Τα αποφεύγω. Επειδή είχαμε φίλους που παίξαν NBA και ξέρουμε τι γίνεται. Ποιος έπαιξε NBA? Ο Σκοτ Κάιλς. Ποιοι παίξανε? Αντέξει τέσσερις προσπάθειες. Α, ο Πέτζα. Εντάξει, θα μου πεις ποιον άλλον. Και ο Γιαννούλης πήγε στο Τόρντο. Έπαιξε, όχι, draft εκεί. Δεν έγιναν. Είχα διαβάσει την ιστορία του. Ναι, την είχα διαβάσει. Ναι, στη Βιατζόγλου και το Ρόντο Ράπτος. Δεν τον βρίσκανε στο κινητό και κάτι τέτοια. Ναι. Ωραίο αυτό. Αν γινόταν ταξιτζής ο Γιαννούλης, θα έλεγε φίλε, εγώ με βλέπεις, θα έπαιζα NBA, αλλά δεν πιάνα τα κινητά εκείνη την εποχή. Οπότε κυρίες και κύριοι, το. Γεμάτη σήμερα. Να βάλουμε τον. Έχω γράψει ύμνο, λοιπόν. Θα τραγουδήσω, παιδιά, για πρώτη φορά. Ναι. Θα με συγχωρέσετε γιατί δεν έχουμε κάνει πολλές πρόβες πάνω στο να βρούμε το ρυθμό. Δεν ξέρω κάτω στίχους. Δεν έχει ιδέα, δεν έχει ιδέα ο Σταύρος, δεν έχει ιδέα κανένας. Λοιπόν, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε και την στήλη Λεμπέτ με τον ύμνο της Μαλαισίας. Στο περίπου, ρε παιδί μου, συγχωρέστε με για το μέτρο. Ο Μαλαισία μου, αγάπη και λαχτάρα μου, δώσε μου κάτι να ανοίξει η κολλά. Δεν μπορώ να το πω. Εσύ που νιώθεις τον κάθε μπέταρα. Χαλάσα τα μικρόφωνα. Γιατί έχω χάσει πάλι αντέρα. Και το φινάλε. Ένα σημείο μονάχα σου ζητώ. Τσατσαρώστερα αυτό. Άσο ημίχρονο διπλό για τελικό.
Ο Ίνος κυρίες και κύριοι της Μαλαισίας. Της Μαλαισίας. Ο Ίνος Μαλαισίας λοιπόν. Ο οποίος θα ηχογραφηθεί στο production. Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Ήταν μια πρώτη απόπειρα. Είσοδο του Λεμπέτ, τη στήλη Λεμπέτ. Δεν ήξερα ότι έχει τέσσερι ψηλέ. Εν τω μεταξύ, ότι ήταν το κανένα πρόβα και λέω αμπάν το πορεζί, αλλά δεν το μαζεύει. Αυτό το ξεκίνησα. Δεν μαζεύεται. Άστε να πάνε. Θα πούμε την Υψήφωνο να έρθει από δίπλα. Α, έχουμε δίπλα το 2. Τι θα φωνάξει η Ψήφωνο. Δεν μπορεί να ανοίξει παράθυρο. Υψή. Υψή. Εντάξει, ήταν τυχαία που έχουμε δύο δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι. πάμε να πούμε. Θέλουμε να. Άκου να δεις τι συμβαίνει στη ζωή μου. Γενικά με το 2, συγγνώμη. Με το 2, ναι. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Στα βλάχικα. Ναι, ναι. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Απέναντι στο σπίτι μου στην Σταυρούπολη υπάρχει ο 2. Δεν έχω πει. Βεβαίως, παρακαλώ. Ναι, ναι, ακριβώς απέναντι από το σπίτι μου. Ποιος άνοιξε, ο Δήμος. Όχι, ρε, ο Δήμος, δημοτικό. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Πάνε άτομα κανονικά. Όχι, πάνε άτομα, ένα διάστημα έκανε μαθήματα ο Ρος Ντέιλι εκεί πέρα. Δίδασκε στα παιδάκια της Σταυρούπολης. Εξέχουσες μουσικές προσωπικότητες. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Σαν Αντώνη. Όχι, όχι. Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Εδώ που εργάζομαι δίπλα έχει ο 2. Από όπου και αν περνάω υπάρχει ένα 2 στο οποίο δεν πατάω ποτέ μέσα. Εννοείται, το καταλάβατε. Το ζήσατε. Πρώτα ζούμε και μετά λέμε. Πάμε στη στήλη Λεμπέτ. Βεβαίως, βεβαίως. Στήλη Λεμπέτ, σήμερα αγώνες και πάλι Champions League. Πάμε σε μια κεντρική ιδέα το πώς θα αντιμετωπίσουμε σήμερα τα παιχνίδια. Σαν να κάνεις αγόρευση. Τίποτα, φίλε, άστο. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλά ισορροπημένα παιχνίδια. Εντάξει. Είναι μήπως ένα στοιχείο για να δικαιολογήσουμε τον. Όχι, το Champions League είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στοιχηματικά. Γιατί συνήθως όταν κυνηγάς το σημείο, ωραία, παίζουν ισοδύναμες ομάδες και είναι πάρα πολύ εύκολο η μία να είναι σε καλή μέρα, η άλλη να μην είναι. Αλλά εσύ πρέπει να το προβλέψεις αυτό. Δηλαδή και είναι παραδοσιακές τριπλές. Όπως και χθες δεν επιβεβαιώθηκαν τα κλασικά καφενιακά του στήλου ότι έλα, θα στράβω σε ένα φαβόρι. Χθες είναι από τις ελάχιστες μέρες που δεν στράβω σε κανένα φαβόρι. Δηλαδή. Εμφανίστηκε ότι η Μπαλά που είχε εμφανιστεί στην Juventus 2 χρόνια και έβαλε 2 γκολ σε 2 λεπτά. Εντάξει. Αλλά και ένα στραβό ή ένα φαβορή δεν σημαίνει ότι ρε παιδί μου, εντάξει, έγινα ταξιδάκια στη Μαλαισία, Φερρυπίν, α πούμε, αμέσω. Έγινε καλέ οι ομάδε. Ναι. Η Λοκομοτίβ είναι πρώτη στη Ρωσία. Στη Ρωσία οι ομάδε είναι ακριβέ ομάδε, δεν είναι τυχαίε. Άλλο άμα έχουν έτσι ένα loser ύφο γενικότερα και άμα στραβώσει το πράγμα του παίρνει κάτω βόλτα για 2 ζωή. Δηλαδή όπω χθε φάγανε 2 γκολ σε 2 λεπτά. Εδώ λοιπόν έχουμε πολλά ισορροπημένα παιχνίδια και επειδή έχουμε κάνει κάβα από χθες, μας παίρνει να κυνηγήσουμε με ένα μικρό ποσό τη διαφορά. Δηλαδή χθες έπαιξα 3 ευρώ με 1,5 σήμερα. Δηλαδή κάβα μου. Άκουλα. Χθες, παραδείγματος χάρη, πώς κάνεις ταμείο. Χθες εγώ πήρα 2,50. Ναι, πήρες. Εντάξει. Και εδώ λοιπόν με παίρνει να πετάξω τα 50 σε ένα normal κουπόνι και σε ένα που θα μου δώσει πολλά. Εντάξει. Εδώ λοιπόν πιάνουμε 1-1 τα παιχνίδια. Άγιαξ Τσέλσι. Με χ φεύγει κανείς δυσαρεστημένος από το γήπεδο. Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Μέσα στις ομάδες είμαι. Το δύσκολο σημείο λοιπόν, το μεγάλο ποσοστό που θα κυνηγήσουμε εδώ είναι το χ. Το χ. Στο 360 το δίνει στοίχημα. Γιατί όχι. Το πιο normal σημείο σε αυτό το παιχνίδι είναι το goal goal. Στο 1.47 δεν έχει φάει goal ο Άγιαξ ακόμη στο Champions League. Θα φάει. Δεν έχει φάει και αν κερδίσει κιόλας ψηλό. Προκρίνεται. Εντάξει, θα περάσει. Δύσκολος όμιλος είναι. Έχει και Βαλένθια. 0-3 έκανε στη Βαλένθια. Εντάξει, αλλά δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι δύσκολο να μην περάσουν αυτοί οι δύο που είναι εκεί. Κοίταξε σε θέματα Άγιαξ, σε εμπιστεύομαι. Σε παρακαλώ. Ο Άγιαξ όταν ρολάρει, αντίο ζωή μετά. Εδώ το χ λοιπόν είναι και βολικό, λέω εγώ. Δεν θα κλάψει κανείς. Βολικό, δεν θα κλάψει κανείς. Ωραία. Και το goal goal έχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα. Δηλαδή, εγώ 1-1 το βλέπω το παιχνίδι. Να το. Αλλά γενικά θα πάω στο σημείο, γιατί μπορεί να γίνει και 2-2. Δεν το ξέρεις. Εντάξει. Θα έχω και το 0-0 άμα κολλήσουν και οι δύο και αρχίζουν και αγκαλιάζονται μετά το 60. Πες και ένα 3-3 τώρα. Τα είπες όλα. Όχι, δεν θέλω να σου πω γιατί βλέπω χ. Εντάξει, όχι, ναι, είναι. Ρε, παιδί, και το goal goal είναι και αυτό πιθανό. Όταν οι ομάδες είναι σε παρόμοιο επίπεδο, πάντα το χ είναι το πιο λογικό.
Λειψία Zenit. Mm. Σε τραγική κατάσταση η Λειψία, δεν πάει κερδίσει κανέναν, παρότι μου άρεσε πολύ στην αρχή τη σεζόν. Η Zenit, πρώτο πόρο στο πρωτάθλημα το Ρώσικο, καλή ομάδα. Γκολ, γκολ 1.57. Μήπως είναι υπερβολικό χαμηλό το 1.65 της Λειψίας. Υπερβολικό φαβόρι, ας πούμε. Εντάξει, είναι γερμανική ομάδα απέναντι σε ρώσικη. Εκεί εστιάζεται το, το 1.60 κάτι. Ναι. Αλλά εδώ το γκολ γκολ νομίζω είναι πιο πιθανό από το 1.62 που είναι στο ίδιο πάνω κάτω. Αλλά θα το αποφύγουμε στο σύστημα με ταχύ αυτό. Εντάξει, Μπενφίκα Λιόν, ισοδύναμες ομάδες. Θα πάμε στο δεύτερο χ εδώ. Να το. Εντάξει, 3.45, μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, Γκένκ Λίβερπουλ, ξεκάθαρο φαβόρι Λίβερπουλ, δεν το συζητάμε εδώ. 1.29 διπλό στο Champions League, δεν παίζουμε, είναι θέμα φιλοσοφίας. Δεν παίζουμε 1.29 διπλό. Λίλ Βαλένθια, ισορροπημένο και αυτό. Φαίνεται και στα ποσοστά. 2.70 άσος, 3.25 χ, 2.70 διπλό. Θα πάμε στο τρίτο χ εδώ. Εντάξει, Ζάσμπουκ, η εκπληκτική Ζάσμπουκ με την Νάπολη. Επιθετικογενείς ομάδες και οι δύο, όσα πάνε όσα έρθουνε, το χ σε μεγάλο ποσοστό, 3.75, σχεδόν 4 φράγκα. Ωραία, θα το πάρουμε το χ και αυτό. Ωραία, Σλάβια Πράγας Μπαρτσελώνα στο 1.42 το διπλό. Όποιος θα παίξει φαβορή, ας βάλει την Μπαρτσελώνα. Χωρίς το Χρυσλάβια Πράγας δεν έχει καμιά ελπίδα. Καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Και Ίντερ Ντόρτμουντ, και εδώ όσα πάνε όσα έρθουνε. Ωραία. Και εδώ παίρνω το πέμπτο χ της βραδιάς για να κάνω ένα 3-4-5, το οποίο μου δίνει με 16 ευρώ, με 1 ευρώ τη στήλη, 1750. Δεν θα βγει πεντάδα, το ξέρω. Δύσκολα να βγει πεντάδα, θα είναι τεράστια έκπληξη. Με τριάδα, ωραία, τριπλασιάζω, όχι, διπλασιάζω τα λεφτά μου. Κάτι με τετράδα, τα είχες, με τετράδα πάω να πάρω τα χθεσινά μου κέρδη και με πεντάδα ένα πολύ καλό μηνιάτικο. Εντάξει. Μάλιστα. Έχοντας όμως την άνεση, κάνω αυτό το παιχνίδι, έχοντας την άνεση από την κάβα που έχω κάνει από χθες. Γι' αυτό το παίζω αυτό. Ναι, αλλά μην ξανήγεσαι κιόλας, έχω κάβα, έχω καβαλήσει το καλό μου, στο καλό μου δελτίο θα βάλω γκολ γκολ τον Άγιαξ με την Τσέλσι, γκολ γκολ την Λειψία με τη Zenit. Εντάξει. Γκολ γκολ τη Ζάσμπουργκ με την Νάπολη, γκολ γκολ την Ίντερ με την Ντόρτμουντ. 4 γκολ γκολ. Μάλιστα. Σε καλή μεριά λοιπόν, σε όλο τον κόσμο που θα ακολουθήσει. Ναι. Τώρα σημεία να πει, αν βλέπω φαβορή κάπου ξεκάθαρο, μόνο η Μπαρσελόνα και η Λίβερπουλ είναι φαβορή. Αν δεν βάλει μια διάδα αυτά τα δύο, είσαι ο Νάσης δηλαδή, και λες θα βάλω 100.000 και θα κάνω 200. Ωραία. Παίζει διάδα, Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ. Πόσο χαμηλά μπορεί να έχει ένα άνθρωπο στον πύχη για ένα μεγιστάνα. Είσαι ο Νάσης και βάζει 100.000. Βάζει 100 εκατομμύρια αν είσαι ο Νάσης, μπορεί να βάλει. Όχι, δεν θα βάλει τώρα ναι. Σε μια διάδα τώρα. Αν είσαι ο Νάσης, τι σε νοιάζει, ρε παιδί μου, σε αυτό σου λέει έχει πολύ χαμηλά τον πύχη του πλούτου. Δεν τι σε νοιάζει, μα 200 εκατομμύρια. Τέτοιο φαβορή και νεκρού ανασταίνει να πούμε. Σηκωθείτε μέσα από τα φέρετρα και τοποθετήστε όπου θέλετε τα χρήματά σα. Αυτή είναι λοιπόν η στοιχηματική μα πρόβλεψη. Η σημερινή. Θα σε ακολουθήσω γιατί δύο φορές που το έκανα δεν βγήκα. Δεν βγήκα χαμένος. Θα μου πεις ρε Συμπατμανίδη, τι σε γλάστρα, δεν λες τίποτα, δεν μιλάς. Εντάξει ρε φίλε, εσύ μπορείς να μου ποντάρεις στην Eurovision. Τι να μιλήσω. Χάσει την Eurovision, είμαστε εκπληκτικοί, κάνουμε τρομερές εκπληκτικές. Θα δουλέψεις πάρα πολύ καλά την Eurovision. Σαρά που είπε τώρα ότι αντιμπομπάλα δεν σκαμπάζει η μπύρα. Αυτό είπε. Εντάξει ρε φίλε. Σούπερ Λίγκα, αγόρι μου εγώ. Σούπερ Λίγκ δίνω καρφωτά αποτελέσματα, σημεία. Σκοράκια. Θα τα αναλύσουμε αυτά την Παρασκευή. Παρ' όλα αυτά, σου λέω, ήδη η στήλη Λεμπέτ έχει προκαλέσει, για να μην πω θράψει, ήδη σου λέω εκεί πέρα τώρα να πούμε αυτή εκεί πέρα κάτι γίνεται με εμάς, κάτι πολύ hype. Και εφόσον θέλετε και εσείς να σχολιάσετε τη στήλη Λεμπέτ, στείλτε ένα μήνυμα εδώ στο Λίμπερο και στο τέλος βάλτε Welcome Stores, Αλεξιάδης, Φιλιππόπουλος 57. Μας δίνει τρεις επιλογές δώρου. Την Παρασκευούλα θα κάνουμε την κλήρωση. Έναν αφιγραντήρα από όλο το δεκάλετρο, ή μία κρούψ καφετιέρα, σπρετσιέρα, καπουτσινιέρα, ή μία κούντος TV 24 Λιντζόν. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 και συμπληρώνετε αν θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση της Παρασκευούλας. Yeah.
περνάει η ώρα, τα μιλάμε για στοίχημα. Τι? Εντάξει, τζόγο αγόρι μου τώρα. Αρέσει τον κόσμο. Αρέσει πάρα πολύ τον κόσμο. Όταν κερδάς, όταν είσαι τώρα αυτό, αν είσαι χαροκαμένος, δεν περνάει με τίποτα η ώρα. Αυτό δίνουμε ταπεινά νούμερα. Συνετά. Δεν σου λέω πότε αλλιώ κατοστάρικα. Σχεδόν είναι από την Ιερά Μητρόπολη. Αν πιεις ένα καφέ. Τι να τον κάνεις τώρα, γιατί να πιεις. Κάνε το στο σπίτι σου, αν κερδίσεις την καφετιέρα. Δουλεμένα όλα. Δουλεμένα στην προπόνηση. Χορηγή πρώτης ώρας. Welcome Stones Αλεξιάδη. Ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, όλες στις καλύτερες τιμές. Φιλιππούπολιος 57, μπαίνετε μέσα, μπαίνετε και ένα air condition. Θα πάρεις και πλυντήριο στο κονοτήριο. Θα πάρεις. Γιατί θα βρεις αυτό που ψάχνεις στην τιμή που ψάχνεις. Welcome στους Αλεξιάδες, λοιπόν, μπείτε και θα βγείτε χαμογελαστοί. Επίσης, μαζί μας όπως πάντα, το Regency Casino, το Θέατρο Βεργίνα, ο πολιτισμός αυτής της πόλης, δηλαδή είναι μορίδας αριστών, θέατρο γης, πέτρας, πως λέγεται εκείνη. Ναι, τίποτα. Μόνο ρέντι είχε ότι έχω δίκη. Κι εγώ από πίσω, από πάνω, ούτε καν μέσα. Ναι. Είχε 12 χιλιάρικα, δραχμές, τότε. Δούλευα, κούτα το είδα. Καλά, ναι, εντάξει. Δεν υπήρχε περίπτωση, ναι. Έχω να... Θέλεις παζητά από τον κόσμο να πληρώσει δικές μου συναυλίες. Όχι, στους φίλους μας πληρώνουμε. Στις, πήγα πρόσφατα και είδα το θέλω και πλήρωσα αν το είχα πρόσκληση. Ναι, όχι, στους φίλους μας πληρώνουμε εδώ τις μπάντες που κάνουν. Κατά πολλά να ξέρουν οι φίλοι που μας ακούνε ότι θέατρο, συναυλίες, τις δικές σου και αυτά, εσείς περιμένετε να πληρωθείτε από τα εισιτήρια. Μόνο από εκεί. Και εν τω μεταξύ, όλοι μου στέλνουν μήνυμα, βάλε λίγο και πάρουν και παίρνουν ποτά και τα παίρνουν Βαγγέλας. Κατάλαβες. Ναι. Ο οποίος θα σκονόμησε στο στοίχημα, οπότε μείον ένα ευρώ κάτω το ποτό την Παρασκευή. Ναι. Θέατρο Βεργίνα, λοιπόν, που παίζουν οι αδερφοί Τσαχουρίδη. Όλο τον Νοέμβρη. Ενώ Παρασκευή Σαββάτο. Εντάξει, μην τους κουλάσουμε τους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι αυτό, απλό αυτό που παίζουν. Δύο μέρες την εβδομάδα, καλά είναι. Μια χαρά είναι. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Αλέξη, που είναι μέλος της ορχήστρας μας στο Κλαρίνο, που έχει στείλει μια καταπληκτική φωτογραφία στο Κορδελιό. Μαζεύουν ελιές από τα δέντρα που έχουν κάτω στα πεζοδρόμια, ρε παιδί, που είναι καλοπιστικά. Και έχουν βγει και τις μαζεύουν τις ελιές. Στο Κορδελιό είναι ένας που έχει ένα ποδήλατο 8 σέλες. Τι λέει. Ναι. Μια σιδεροκατασκευή για να σηκώσεις πρέπει να είσαι ο Κουταλιανός. Εντάξει, ο οποίος δεν παίρνει ποτέ δικάβαλο. Είναι μόνος του. Επίσης το άλλο που έχει το Κορδελιό και δεν το ξέρετε, είναι η μοναδική πόλη μετά το Παρίσι που βγαίνει ειδικό μηχάνημα που βρέχει τους δρόμους το βράδυ. Το βράδυ βρέχει τους δρόμους, γιατί? Για να μην σηκώνεται η σκόνη. Α, την περίσεψε, τέλος πάντων. Ναι, για να μην σηκώνεται η σκόνη το Κορδελιό. Όσα θα... Είναι λίκνο του πολιτισμού. Είναι δηλαδή, δεν περνάει από το μυαλό σου την το Κορδελιό. Στο Κορδελιό θα ζήσεις στιγμές, φίλε, απίστευτες. Τη γυναίκα να τσιρίζει από το καφενείο έξω να βγει ο άντρας που είναι 4 μέρες εκεί. Ωραία, δηλαδή... Που είναι και δύο συνοικίες σε ένα. Ναι, ελευθέρια. Είναι σαν αμπελόκηπη επτάλοφος. Όχι, αμπελόκηπη επτάλοφος είναι το ίδιο. Ναι. Εκεί όχι, είναι διαφορετική. Είναι... Σκοτώνονται μεταξύ. Ναι, ελευθεριακός, Οδυσσέας, ναι, Κορδελιού είναι ξύλο της Αρκούδας. Εννοείται. Έχουν πρόβλημα. Μάλιστα, λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής ψυχιατρίου. Όσα θα θέλατε να μάθετε για το Κορδελιό και δεν τολμούσατε να σκεφτείτε στην επόμενη ώρα. Θα μιλήσουμε για την γύφτισσα που έμενε δίπλα μας και έφερνε μάγο για να την στρώσει τον άντρα της που τη βαρούσε. Ναι. Για τον διαγωνισμό. Αλλαγής χρόνου, ποιος θα βγάλει το μεγαλύτερο όπλο να πυροβολείς. Δηλαδή έβγαινε σε ένα απλό Magnum, καθημερινό, και βγαίνανε οι άλλοι με μπαζούκας, με τα... Ραϊμένταλ που είχαν πει. Ραϊμένταλ, ναι. Δηλαδή υπάρχει ένας διαγωνισμός εκεί. Ναι. Δηλαδή περιμένει ο ψαγμένος ποιος θα πυροβολήσει πρώτος να γελάσει. Αυτά συμβαίνουν στο Κορδελιό, παιδιά. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα της εκπομπής. Ανοίγουμε γράμμες μετά στο 2.10.287.888. Θέλουμε να μας πείτε ιστορίες καθημερινότητας σε αυτές τις συνοικίες. Αν είστε και από το πανόραμα, που πιθανότατα δεν μας ακούει κανείς στο πανόραμα, μπορείτε να βγείτε να πείτε ότι συμβαίνουν και εδώ κάποια πράγματα. Όπως τι, ας πούμε, δεν μπορείς να συμβαίνουν. Ας έχω ακούσει για το πανόραμα ιστορίες. Είχαμε. Το ξέρεις και εσύ, ας πούμε, φίλο μπασίστα γνωστής μπάντας που ήταν, είχε τσαγκάρικο στο πανόραμα και πηγαίνανε και του κάνανε σκόντο για να τα κούνει 5 ευρώ.
Στην Πανοραμίτη. Ναι, πανοραμίτησες, ας πούμε, κυρίες, ευυπόλυπτες, ας πούμε. Ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4, 10 με 12. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις επάλξεις μας ζητήσανε, αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί, διότι υπάρχει άλλη λύση βεβαίως. Μήπως λέει λόγω επειδή θα λείπει ο κόσμος το τριήμερο. Εντάξει, Παρασκευή πρωί είναι από τότε, θα λείπει. Να κάναμε την κληροσούρα για τα. Την κληροσούρα. Το πήγα ακόμα. Την κληροσούρα, ναι. Το πήγα έτσι, α πούμε. Το κάνουμε Παρασκευή, 10 η ώρα θα γίνει κλήρωση. Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί τι έχουμε σε αυτή την κλήρωση, φίλε μου Σταύρε. Έχουμε μια τηλεόραση 24 ετών. Εξαιρετικά. Μια σπεσχέρα καπουτσινιέρα κρούπς που είναι καλύτερες, εντάξει, το συζητάμε. Μια. Έναν αφιχρατήρα που η μισή δεν ξέρετε τι είναι, αλλά βάζετε στη ζωή σας. Μάθετε το. Μάθετε το, προσφορά των Welcome Stores Αλεξιάδη, Φίλιππου Πόλεως 57. Στους αμπελόκηπους. Και πώς δύνασαι να αποκτήσεις αυτά τα. Όταν θα στείλεις ένα μήνυμα για να συμμετέχεις, ξέρω εγώ, στην εκπομπή, βάζεις και στο τέλος Welcome Stores και το στέλνεις στο 54526. Και μετά διαλέγεις εσύ ποιο από τα τρία δώρα θέλεις. Αυτά είναι επιλογές. Παίζεις σαν να παίζεις στιματάκι, δηλαδή στοιχηματικό, ας πούμε. Επιλογές 1, 2, 3. Ναι. Μάλιστα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Όπως πράττουμε καθημερινά, καλημερίζουμε την πρώτη γραμμούλα. Ας πάρουμε μια γραμμή. Καλησπέρα. Καλημέρα. Μαζί μιλάμε. Βεβαίως. Μαζί μιλάμε και χώρια κατά τον νόμο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είπε πριν ο Σταύρος για τον Παναγιώτη από το Κορδελιό με το ποδήλατο. Παναγιώτη τον λένε. Είναι ένας με 8 σέλες που είναι. Ναι, ναι. Αυτά τα κάνει μόνος του. Ναι, εννοείται. Ποιο το κάνει, πάνω να αγοράσει την ποδηλατούπολη. Είπε ότι πρέπει να είσαι ο Κουταλιανός για να το σηκώσει το ποδήλατο αυτό. Το θέμα είναι ότι το παρατσούκλι του Παναγιώτη είναι ο Κουταλιανός. Σοβαρά μιλάς. Σοβαρότατα. Όλα δένουνε, όλα δένουνε. Το μεταξύ, ξέρεις, όταν σε έβλεπε με κανένα άλλο ποδήλατο, ξέρεις, σου έλεγε. Θα τρέχουμε τα ποδήλατα μέχρι την Κατερίνη. Έχει ερωτηθεί γιατί έχει τοποθετήσει 8 σέλες πάνω στο ποδήλατο. Δεν έχει 8, ήταν 2 σέλες. Διπλά τι 2, άλλον λέμε. Κόλκας παραμυθάτης. Τον ίδιο λέμε. Τον Κοντούλη. Δύο δεν είχε σίγουρα. Παραπάνω ήτανε. Το ξέρω πως άλλαξε. Όχι. Δεν είναι 2. Είναι πάνω από 50. Πάνω 50. Εγώ τον θυμάμαι, ήμουν 20 χρονών τότε. Που τον θυμάμαι. Εγώ εκεί γεννήθηκα και εκεί μεγάλωσα, γι' αυτό σου το λέω. Πες μας το για ξέρω, αυτό, δηλαδή πες μας για αυτό. Πώς είναι να ζήσεις, να γεννήθηκες και να μεγάλωσες εκεί. Φυσιολογικό το, όπως εκτός από τον Έσο Πάπα που ήταν κάποτε. Ενώ τώρα. Στις... ναι, ναι, κάποτε πιτσιρικάς, ξέρεις, επειδή πηγαίναμε και το σχολείο τότε 8-8.30 ώρα, ακουγόταν η αλλαγή της βάρδιας, το θυμάσαι σε αυτό, ένα σήμα που ακουγόταν, ένα ου. Μια σιρήνα, τι ήταν. Ναι. Ναι, τότε ήταν το σήμα ότι πάμε σχολείο, ας πούμε. Ναι. Τέτοιο πράγμα. Α, και κάτι άλλο πριν να κλείσω, ναι, η Βίδα είναι καλύτερη από τον Μπουρλότη. Ναι. Ή η δηλωτή. Η Βίδα. Εντάξει, ρε φίλε, Μπουρλότη. Είναι αναπτυξιακό Μπουρλότη. Μπράβο. Με πόντους. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί έχει και την κόντρα Βίδα εκεί. Ναι, μαζί σου, εντάξει, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό. Μάλιστα. Όταν αν μαθαίναμε Β' Δευτέρα Δημοτικού, θα ήταν λίγο πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Θα είμαστε στην Άσα τώρα. Ναι. Έγινε στην Άσα Β'. Εντάξει. Εννοείται. Το παιδί θαύμα, κανονικά. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσαου. Μια εκπομπή που πραγματικά να σύρει θύμησες μέσα από τον κόσμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας πει. Καλημέρα. Τι κάνουμε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν κατάλαβες ποιος είμαι. Δώσ' το να χαστού και να διαφωνικό σαπ που δεν κατάλαβε το λαμόγιο. Τι λαμόγιο που είναι τώρα ξυπνάει αργότερα και μας κάνει τον Εγγλέζο. Ναι, αλλά ότι δεν κατάλαβα. Είναι τόσοι πολλοί ακροατές. Για λέγε ποιος είσαι τελικά. Καταρχάς να πω καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα ιδιαίτερα. Για ποιο είμαι πράγμα. Φιλομηχανικός από το Λονδίνο ημέρα. Αγόρι μου, πού να σε... Μηχανικός, που ναι. Παλεύει. Ο φίλος μας... Αυτά τα επεραστικά. Ναι. Δεν καλλιώνει τη φωνή, φίλε. Ναι. Ο φίλος μας έπαιρνε τηλέφωνο 6 το πρωί, 4 η ώρα Αγγλίας. Δουλεύει μηχανικός επισκευαστής εσπρεσιερών.
Σε ποια εταιρεία? Στην... είναι στη ειδική. Ακριβή θα είναι, εντάξει. δεν θέλουμε. Σε μουσεία, σε τέτοια, σε καλούς χώρους. Ναι. Είναι στη ειδική. Χάρηκες ιδιαίτερα, είπες, από αυτή τη μίξη προσωπικότητων, από το γεγονός ότι ξυπνάει ο Μπατμανίδης αργότερα. Όλα παοξής κι εγώ. Εδώ πέρα μακριά στα ξένα. Το καταλάβαμε από τον Εσπρέσο, νομίζω είναι κάτι που συνδέει τις, τις δύο πλευρές. Εντάξει. Μάλιστα. Πώς είναι... θα δηλώσω κλήρωση, πώς θα δηλώσω στην κλήρωση. Μηνυματάκι. Θα δηλώσω μέσα από Ελλάδα. Βάλω κάποιον να στείλει από Ελλάδα. Βάλε κάποιον να στείλει από Ελλάδα. Υπέγραψε και ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, γιατί ξέρεις, θα κερδίσει αυτός και θα κρατήσει αυτός το δώρο. Μην έχεις εμπιστοσύνη κανένας σε αυτή τη χώρα. Ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ότι το μήνυμα που εστάλει 11 και 23 πρώτα λεπτά έγινε μετά από αξιοδότηση δική μου, άρα αν κερδίσω το δώρο θα είναι δικό μου και όχι του λαμογιού που έστειλε το μήνυμα. Εγώ υπάγει, ναι, μάλιστα. Αυτό, FM κενό, ονοματεπώνυμο και μια καλημέρα, μια παρέμβαση από το φίλο σου. Ναι, welcome store να γράφει, να ξέρει. Βεβαίως, βεβαίως. Για δήλωση, μην μυρίζουμε τα δάχτυλά μας. Αποστολή στο 54526. Δουλεύεις στον καφέ και θέλει να κερδίσει καφετιέρα. Είναι καλές οι καφετιέρες βλέπω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ο άνθρωπος μας, ο ανταποκριτής των κατωτέρων. Που λέγαμε, λες διαφήμισες. Ναι. Εντάξει, να πούμε και τον ίστατο, το ίστατο χέρι στον άνθρωπο που μετουσίασε ένα από τα συνθήματα του ΠΑΣΟΚ στην Εθνική Ομάδα. Βεβαίως, δεν πρόλαβα. Η αποκέντρωση ήταν ένα σύνθημα, αν θυμάστε. Ο Ορθός. Για τον Χρήστο Αρχοντίδη, λέει. Κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε και χωριό και γυμναστήριο, όπως τα λέγεται τότε. Ναι, δεν είναι βαθύ ΠΑΣΟΚ. Ναι. Εντάξει, παιδιά, οι τελευταίοι παίκτες του Πανσεραϊκού που πέσανε εθνική ήταν επί του Κυρφτίστου. Βεβαίως. Ο Αϊβαζίδης και ο Δημητρίου. Κάτσε και ο Γεωργιάδης, ο Αραμπάτζης. Ο Αϊβαζίδης ήταν αλλαγή στο Γουέμπλεϊ, να θυμίσω. Αλήθεια. Δεν είχε παίξει ο Δοντάς. Ψάξτε. Ο Δοντάς με έφερε το χωραγόνα. Μάλιστα. Ένα παιδί που έχει το κεφάλι του γεμάτο άχρηστες πληροφορίες. Όλος ο σκληρός είναι... Καμία χρήση. Δηλαδή, πού να πάρω ψωμί, δύσκολα. Επειδή βαριέμαι να γκουγκλάρω, Σταύρο, ο Αρχοντίδης στον ΠΑΟΚ. Πέρασε με τεράστια αποτυχία. Ναι. Ήταν τότε που είχατε πάρει τον Τζαλουχίδη. Ήταν μία από τις φορές, νομίζω δεν ήταν μία. Α, ήταν παραπάνω από μία. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Τον θυμάμαι πάντως σε μία μαύρη σελίδα. Έχει πει τη θεϊκή ατάκα τότε. Πρέπει να ήταν και μια εποχή που παίζανε φράγκα στον ΠΑΟΚ. Τότε. Έχει ακουστεί ένα τερατούργημα, μια είδηση, ας πούμε ότι ο Κωστακούρτα ψήνεται για ΠΑΟΚ. Κωστακούρτα και Σαββίσεβιτς. Πρωτοσέλιδο Σπορ του Βορρά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Διπλό χτύπημα για τον ΠΑΟΚ. Κωστακούρτα και Σαββίσεβιτς. Είχε ρωτήσει ένα δημοσιογράφο τον κύριο Χρήστο και απάντησε έτσι πολύ γλαφυρά. Παιδιά, τον Κώστα τον ξέρω, τον Κούρτα δεν ξέρω. Εντάξει, ωραία μορφή. Δουλειά σε βγάλει. Αν και μας πήκανε το 87, εντάξει. Ο παδός του Ηρακλέως βέβαια. Ναι, έκανε αλλαγή, καταλαβαίνεις, κουφά της Παναγίας και πηγαίναμε στα απέναντι. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά, φιλιά. Ιστοριοδήφης ο φίλος μας ο Θωμάσος Τόντων. Θυμάται εσύ. Το τελικό του αυτό δεν το θυμάσαι το πρωτοσέλιδο. Κωστακούρτα Σαββίσεβιτς. Αυτό που θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, είναι ότι τσεκάρι πύρχο φοφυρό. Ναι, αθλητική Μακεδονία Στράκης ήταν αυτό. Τσεκάρι. Τσεκάρι, δηλαδή είχε βάλει 34 κούρτε στην Τινέση. Το τσεκάρι, όμω μην γίνει καμία μαλακία. Τι είχε Λιολίδη νομίζω εκείνη την εποχή, κάτι τέτοιο θα είχε. Τόλε Θεό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλώς τον. Απαραίτητη προϋπόθεση να πω στο φίλο από το Λονδίνο το μηχανικό ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό θα το συνάψει μόνο εάν αυτό που θα στείλει το SMS είναι από τη Σταυρούπολη. Αυτό τώρα πώς μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Δεν έχει κάτι. Έχουμε επίρρεια, Θα βρει ένα φίλο που δεν είναι από τη Σταυρούπολη για να του ζητήσει να στείλει το SMS. Ή να πάει εκεί πέρα για να καταγράψουμε, ας πούμε, την αποστολή από την Κεραία. Τα πάντα καταγράφονται. Πάντως, μου αρέσει ρε εσείς. Δηλαδή, τι να πω. Ο Σταύρος λέει ότι χρειάστηκε η Διερμηνέα να μιλήσει με τον Σάντος. Εσύ προσπάθησες να πεις τα αγγλικά τα μάτια ερμητικά κλειστά. Λες και δεν ξέρουμε ότι οι δυο στρατηγάκηδες που έχεις στη Σταυρούπολη, κανένας από τους δυο σας δεν πέρασε απ' έξω. Όχι, πήγα εγώ και δεν τέτοιο. Απλά έκλεισε μετά. Κι εγώ στρατηγάκι. Και στον πάνω και στον κάτω. Δεν είχε τίποτα άλλο. Εμείς είχαμε στην Ψηθέα έναν και είχατε πάνω εσείς στο Σταυρούπολη. Και έχει και στην Ομόνοια. Και στην Ομόνοια έχει στρατηγάκι. Ναι. Δεν το στρατηγάκι. Ναι. Δεν έκανε στρατηγική επένδυση βέβαια γιατί έκλεισε μετά.
Και φοιτήσατε εσείς εκεί πέρα. 8 χρόνια για να πάρουμε ένα lower. Γι' αυτό έτσι. Εγώ έμαθα. Το παίρνω συνήθως τα 2 χρόνια. Με τα ταξίδια έμαθα επί 20 αγγλικά σε σχέση με το σχολείο. Εγώ έκανα και στο ιδιωτικό ρε. Απ' τα νήπια κάναμε, μας λέγανε This is a ball, το θυμάμαι. Δηλαδή, αυτό θυμάται, το This is a ball. Σταύρο, και από ό,τι ξέρω έχει μείνει σε αυτό, το This is a ball. Δεν καταλαβαίνω, δεν είναι ακόμα, δεν ξέρω τι σημαίνει. Άντε και This is a ball. Πάντως, έχει καλό χαβαλέ, γουστάρο. Και για το GNTM ήθελα να πω, αλλά τώρα... Όχι, όχι, αυτό είναι τώρα εδώ πεδίο δράσης εκπομπής, βέβαια, να πεις, να καταγγείλεις. Ναι. Καταγγέλλω την Κάτια και την Ασημίνα εντάξει, ότι πεντάδα. Προσπαθούν να φάνε την, πώς τη λένε την άλλη την ελευθερία. Ελευθερία θα σηκώσει κούπα, ψάχνω να δω, πες τη στοίχημα ρε Σταύρο να το βάλει κουπόνι να το παίξουμε. GNTM, Ελευθερία τώρα, το έχει σηκώσει για μένα ανεβαίνει ήδη. Ανεβαίνει Κάτια φίλε τώρα, ανεβαίνει Κάτια και λέει θα τις σβήσω όλες. Ναι, θα ναι. Όλες και λοιπά. Ναι, αλλά αυτή ήταν η Σουζάνα. Επαγγελματία. Ναι, εντάξει, η Σουζάνα είναι το παιδί του Προέδρου να πούμε. Την προωθούν σκανδαλωδώς μέσα στο παιχνίδι. Να τα λέμε και αυτά. Τέσσερις φορές τον Τάκο και τέσσερις φορές τη Λιτόνια. Έτσι. Ναι, ούτε ο Κομπότης δεν έχει σωθεί τόσες πολλές φορές, ας πούμε, όσο η Σουζάνα στο GNTL. Δεν ξέρω γιατί λέτε, αλλά ναι. Άκουσε Κομπότη και δεν καταλάβει. Άκουσε να στροφάλω. Θα του μάθω μπαλίτσα, εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, δεν παίζει δηλαδή. Δεν παίζει. Εγώ πιστεύω ότι αυτές ήταν οι απαρχοί που ξεκίνησαν τα επεισόδια στο Ρέντι. Η φυσική αυτουργή είναι αυτές. Να παρεύει όχι μόνο εισαγγελέα του Εσουρού και αθλητικό εισαγγελέα παρ' να παρεύει. Και ο Λάκης. Έτσι. Και ο Λάκης που τον πας. Να σε καλά, ευχαριστούμε. Αυτή είναι χάρηκα που μιλήσαμε για μπάλα. Φιλιά πολλά. Καλή μια υπέροχη ημέρα. Καλημέρα. Αυτά ανοίξει πολύ πλουραλιστικούς ακροατές, ας πούμε, σου λέω να μιλήσω για GNTM. Βεβαίως. Τι απασχολεί σήμερα την αθλητική επικαιρότητα. Το μεταξύ το βλέπουν όλοι μπαλικοί. Χθες ήταν το μεγάλο δίλημα. Θα δούμε Ολυμπιακό ή GNTM. Εγώ γιατί δεν έχω αυτό το δίλημα. Ναι, γιατί δεν έχεις ακόμα δίλημα. Live μπορώ να παίξω το GNTM. Δεν υπάρχει καν. Κάπου είχα διαβάσει ότι θα έμπαινε στοίχημα, αλλά δεν το βάζει. Γιατί είναι μαγνητοσκοπημένο. Κατάλαβες, δεν είναι εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να παίξει. Άρα μπορεί να υπάρξει διαρροή. Δεν μπορεί, ναι, μπορεί να υπάρξει. Ναι, μπορεί να υπάρξει διαρροή. Αλλά μπορεί να παίξει όμω. Ποιο θα το πάρει. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι ακόμα γνωστό. Γίνεται live. Η ψηφοφορία, ας πούμε, στο τέλος της σεζόν είναι, βγάζουν τρεις πρώτες τέλος πάντων και ψηφίζει ο κόσμος και τις βγάζει εκείνη τη στιγμή τις αναδεικνύει οι νικητρίες. Οπότε αυτό μπορεί να παιχτεί. Δεν μπορεί να στηθεί όμως το event. Όλο το μυαλό σας εκεί πηγαίνει στο πονηρό, ρε εσύ. Όπως και τα πάντα. Εσύ είπες ότι η άδεια του Προέδρου και είναι τέσσερις φορές. Δεν είπε ότι το κομπότη δεν έχει τέσσερις φορές. Εντάξει, αλλά μετά ψηφίζει ο κόσμος όμως. Μπορεί ο ίδιος να διαμορφωθεί στην περσινή ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν θα σώρει που σε διακόπτω. Δεν ξέρω αν θα το περάσω στοίχημα. Αλλά θα μάθω γιατί δεν είναι στοίχημα σίγουρα. Ναι, να μάθεις. Ένα διάστημα πέρυσι είχε μπει, προπέρυσι μάλλον είχε μπει και το. Survivor, αλλά έχει διαρροές όντως και βγήκε την επόμενη στιγμή. Α, ναι. Έχω δίκιο. Ναι, υπάρχουν αυτά. Εντάξει, θα μάθουμε. Θα κάνουμε ρεπορτάζ γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Πολλά ζευγάρια, ας πούμε, σε ημέρες Champions League έχουν τι να δούμε. Άλλος γι' αυτό λίγο... λοιπόν δίνουμε τηλεόραση, φίλε. Με αγόρι μου. Για να λύσουμε τα προβλήματα τα ενδοοικογενειακά. Έτσι. Πώς τηλεόραση έχεις σπίτι? Δύο τηλεόρασεις έχω. Είδες. Ναι. Αλλά και μια τρίτη γιατί δεν κατάλαβα. Τουαλέτα. Όχι 24, είναι για μέσα για την κρεβατοκάμερα. Είναι τα μάμα, ας πούμε, ό,τι πρέπει. Εσείς την τελευταία φορά είχα 30 διάρα μέσα στο δωμάτιο. Ναι. Και μου λέει η Λία, μην πάρεις μεγαλύτερη. Καλή είναι για δονέρα, λέει, εννοείται. Ενώ τα 40 δεν την καταλάβει. Λέω εντάξει. Γιατί δεν την καταλάβει. Πώς δεν την καταλάβει. Θα είναι μικρή διαφορά. Εντάξει. Και την ώρα που πάω να κλείσω τη 40 μου λέει: έχουμε στα ίδια λεφτά προσφορά μια 50. Εννοείται. Και εγώ πήρα τώρα πρόσφατα. 50. Εννοείται. Άλλα επίπεδα πρόσφυρσης που λέγεται το τυπικό. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιούρι από την Αργεντινή. Καλά, εννοείται η Αργεντινή είναι συντονισμένη εδώ. Έτσι, Buenos Aires μας ακούει. Χθες είχαμε και το ντέρμπι για τα ημιτελικά του Copa Libertadores. Boca River. Νομίζω προκρίθηκε η River. Κέρδισε η Boca, αλλά προκρίθηκε η River γιατί είχε το 2-0 υπέρ της στο πρώτο παιχνίδι. Αν δεν πέσουν σούτια σε αυτό το μπάτζ, δεν πας απασχολεί. Εντάξει, το περσινό, τι μαγικό ήταν αυτό που συνέβη. Πρώτα απ' όλα, όταν βαράει εκεί ο παίκτης, δεν είναι εκείνο το respect. Δεν υπάρχει respect, βέβαια. Θα σου πάρω τα πόδια. Εντάξει, και έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν αμείβεται ο άλλος 5 εκατομμύρια για να μην φάει κλωτσιές.
και Super League, δηλαδή τα όσα γίνανε πέρυσι στην Ένωση εκεί των ομάδων της Λατινικής, αυτό να μεταφερθεί η έδρα το ένα το άλλο ήταν. Έχουν κάποια κοινά οι αρχαίοι Έλληνες, ξέρεις. Οι Έλληνες του Περού κάποτε πουλούσε βιβλία ο Βενόπουλος. Αυτό λέω, ρε φίλε, ότι έχουμε ένα κοινό DNA. Και της Χιλής και τον λοιπόν. Να πάρουμε γραμμούλα, Σταύρο. Ας πάρουμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Μάλιστα. Την πήραμε. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM κενό το μηνυματάκι σας για τις καλημέρες σας. Και αν θέλετε να συμμετέχετε και στη διαδικασία δωροθεσίας έτσι ως ευχαριστήριο για τη συμμετοχή σας από εμάς και τα Welcome Store. FM κενό και το όνομα τεπωνυμάκι σας με ένα Welcome Store από δίπλα. Αποστολή στο 54526. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν ξέρω άμα το είπες, γιατί μέχρι να πάρω τηλέφωνο να με συνδέσουν και τα λοιπά έχω χάσει λίγη ώρα. Αλλά πήρα να καταγγέλω, σημαίνα όλα. Δηλαδή πέρσι εγώ προσπάθησα να ψηφίσω για τον τελικό του Next Top Model που λες ψηφίζει ο κόσμος. Ναι. Και έμπαινα στο site και έλεγε ότι δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί, να τα. Αυτά, τα έχει πει χωρίς να έχει δύο κόλκας, έχει καταλάβει τι κρύβεται από πίσω. Έτσι. Κάτι μου βρωμάει εμένα τώρα. Τι θέλεις να ψηφίσεις, γιατί τρελάθηκες και μπήκες μέσα να ψηφίσεις, τι έγινε. Γιατί ήθελα να ψηφίσω. Όχι, βλέπω εκλογές. Και είχαμε καιρό να κάνουμε εκλογές. Ήταν ένα διάστημα που ο Τσίπρας έκανε κάθε 2-3 μήνες εκλογές. Οπότε είχε περάσει ένα διάστημα. Είχε περάσει μια τριετία, τετραετία. Οπότε σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Ψηφίσε ο κόσμος για εκλογές. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Αλλά δεν μας αφήσαν ούτε εκεί να ψηφίσουν. Ναι, αυτή που θες να ψηφίσεις, τι, να φας κάποια ήθελες ή να αβαντάρεις μια ήθελες. Τι ψηφοφορία ήταν αυτή. Στον τελικό. Θα ψηφίσω αυτή που τελικά κέρδισε. Καζαριάν ήθελες. Ναι. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί δεν ήθελα να κερδίσουν οι άλλες. Ναι. Αυτή η γυναική αλληλεγγύη. Γυναική αλληλεγγύη, καθόλου εντάξει. Εντάξει, αλλά χαίρεστε μεταξύ σας, δηλαδή πραγματικά. Φέτος, συγγνώμη, αν στον τελικό είναι η ελευθερία και η κάτια, αλλά θα ψηφίσω ελευθερία για να μην κερδίσει η κάτια. Με τα χίλια. Όχι επειδή η ελευθερία είναι ελεύθερο πνεύμα που θέλει στήριξη και την συμπαράστασή μας γενικότερα. Απλά ότι η άλλη είναι κάτια. Εγώ δεν κερδίζει. Ναι, η ελευθερία δεν αξίζει να κερδίσει. Θέλω μόνο και μόνο να κερδίσει για να μην κερδίσει κάτια. Αυτό θέλω να ακούω από σένα. Δεν με ενδιαφέρει η αξία τη μία, αλλά ότι οι άλλε είχαμε. Αυτό λε τον αέρα τη πόλη. Γι' αυτό σας αγαπάμε. Γιατί έχετε πραγματικά συναισθήματα. Εμείς που αυριζόμαστε και σε τρία λεπτά τα βρούμε. Ωραία, εσείς έχετε αυτό το αγνό, το μίσος, το πραγματικό. Αυτά εγώ θέλω. Αυτό, ναι, βέβαια. Ναι, αυτά. Ήθελες τηλέφωνο να συνομιλήσεις με κόλκα. Πάρτα τώρα. Θέλαντε. Δεν τον παρεξηγώ. Γιατί δεν έχει δει ακόμα GNTM. Όταν δει, θα με θυμηθεί. Θα λέει αυτά που λέω εγώ. Δεν ξέρει το παλικάρι, δεν μπορεί το παλικάρι, εντάξει. Δεν μπορώ. Είναι το μόνο, ίσως το μόνο πράγμα στη ζωή σου που δεν ξέρεις, αλλά θα μάθεις. Συνειδητά δεν ασχολούμαι, γιατί έχω πολλά στο κεφάλι μου, μην έχω ακραία συναισθήματα και δικάρια που τρώει την άλλη. Άσε τώρα, έχω αρκετά. Τότε μην το δεις, δεν μην το δεις. Έγινε, σε φιλούμε, γεια σου Χριστίνα μας. Γεια σου, τσάω. Συνεργάτης εκπομπής, ριαλιτολόγος. Ριαλιτολόγος. Εν τω μεταξύ, άμα δεις, ας πούμε, τι γίνεται στα Twitter και σε αυτά, δηλαδή, ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Άρης και τα λοιπά, δεν βγάζουνε τόσο... Με αυτό είναι το... Άκου, όπου πλέκεται γυναίκα, φίλε, και είναι συνέστημα, επειδή εκεί είναι έντονο, ξεφεύγουν τα πράγματα. Ξεφεύγουνε. Πραγματικά. Όπου έχει παίξει κορυφαίο σκηνικό με αυτήν. Τέλος πάντων, δεν ξέρεις πώς θα πάει κάτι. Θα σου πω το εξής. Ας πούμε, παίρνει τηλέφωνο αυτή η ελευθερία που λέμε, δείχνει, ας πούμε, παίρνουν τηλέφωνο κάθε μία στο δικό της και κλαίνε. Ας πούμε, συγκινημένες, αγάπη μου, λείπεις και τέτοια. Παίρνει αυτή στο δικό της και ο άλλος κοιμάται. Έλα, αγάπη μου. Κοιμόμουν να πούμε. Τίποτα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Συνονόματος, τι κάνεις. Ποιος θα σε μιλήσω χρόνια. Πασμανιδής. Έλα, ο Μπάμπης, ο ίδιος, ναι. Και εγώ Μπάμπης είμαι. Μιλούσαμε και πριν κάνα 1,5-2 χρόνια τώρα. Έχω επιστρέψει από Αμερική εδώ και... Ποιος Μπάμπης είσαι. Μη μου πεις είσαι ο στατιστικολόγος. Α, μπράβο, ναι. Αγόρι μου, σε ψάχναμε 2 χρόνια. Λοιπόν, θα εξηγήσω στον Σταύρο τι είναι ο συγκεκριμένος ακροατής. Θα κάνω ένα intro. Λοιπόν, ο φίλος μας ο συγκεκριμένος έβγαινε τσάρκα το πρωί στην Θεσσαλονίκη και έβλεπε, αν έβλεπε τρακαρισμένο αμάξι, έπαιζε την πινακίδα του στο κίνο. Που την έπαιζες, στο Τζόκερ, που την έπαιζες? Στο Τζόκερ. Τρακαρισμένο αμάξι, έπαιζε την πινακίδα στο Τζόκερ. Έχω πάρει λεφτά, φίλε, έχω πάρει 200 χιλιάρικα από τρακαρισμένο αυτοκίνητο και τον έκανα και δώρο 5 χιλιάρικα τον άνθρωπο.
Δεν ήξερα από πού του ήρθαν τα λεφτά. Δεν ήξερα από πού του ήρθαν. Του λέω πάρτα και μην μιλάς καθόλου. Έγινε το πρωί, τσάρκα, γι' αυτό μας άκουγε. 7 η ώρα και κοιτούσε που έχει κανένα τρακαρισμένο. Τώρα βγαίνει όταν είχε πολύ αέρα, γιατί σου λέει ένα σκάφος θα έχει πέσει πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Και σημείωνε πινακίδες. Τώρα έκανα πάλι κάτι βόλτες, λέω γιατί κουβαλάνε κάτι άρματα. Τέλος να σημείωσα κάτι. Όσο μεγάλο είναι η καταστροφή, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουμε κερδίσουμε. Όχι, όχι, δεν φύγει μια ρουκέτα, κατά λάθος από ένα τάγκ σε ένα μάξι και διατηρηθεί με κάποιο τρόπο πινακίδα. Δεν έχουμε αυξημένες πιθανότητες. Αρκεί να διατηρηθεί η πινακίδα, τίποτα. Αλλά εμείς στην πινακίδα δεν μας ενδιαφέρουν ούτε επιζώντες ούτε οι τραυματισμένοι, τίποτα. Εμείς σταματάμε εκεί πέρα για βοήθεια, μιλάμε, έχω πετύχει εγώ σε περιστατικά που σταμάτησα, ο κόσμος νόμιζε ότι ήθελα να βοηθήσω εγώ, απλώς κοιτούσα με τρόπο την πινακίδα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Είστε καλά. Είμαστε πολύ καλά. Είσαι ο ίδιος έτσι χοντρός και άσχημος πάλι. Ναι, 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 και απέκτησε και ένα παρτενέρ ή ο παρτενέρ απέκτησε εμένα, ας πούμε. Ο παρτενέρ είναι ο γνωστός που άκουγα χρόνια, έτσι. Σταύρος Κόλκας. Σταύρος Κόλκας. Βέβαια. Αν και είναι σε ψηλοαντίπαλο στρατόπεδο, είναι από τους μόνους που συμπαθώ. Να είναι καλά. Σπάνια μου το λένε. Τι κάνετε, όλα καλά. Είμαστε περίφημα. Αμερική, τι έκανες 2 χρόνια. Εγώ ασχολούμαι με τον τζόγο. Με τον τζόγο, ειδικά στα καταστήματα του τζόγου. Ναι. Για παιχνίδια, καζίνο και αυτά. Πήγα μια πρόκληση στο επάγγελμά μου στην Αμερική, ήμουν στο Atlantic City. Εντάξει, τα καλά, ήρθα τώρα για λίγες μέρες εδώ. Atlantic, μεταγραφή NBA δηλαδή. Πήγες γκρουπιέρι στο Atlantic City, μάλιστα. Εκεί. Όχι γκρουπιέρι, δεν ήμουν. Ναι. Δεν ήμουν γκρουπιέρι, κάτι άλλο. Δηλαδή έκανα μια περιήγηση στα παιχνίδια τα δικά τους για να τα μεταφέρουμε εδώ πέρα. Εντάξει, εδώ όσο τους κόβει. Κατάσκοπος. Ναι, ναι. Σκάουτερ. Σκάουτερ. Με ποιους δουλεύεις εδώ, με δικούς μας? Όχι, τώρα θα κατεβώ στην Αθήνα, γιατί εκεί πέρα... Όλα η Αθήνα μας τα παίρνει, όλα η Αθήνα! Ναι. Ήμουνα και εδώ πέρα, ξεκίνησα σαν dealer, σαν αυτά, εντάξει, έπρεπε να μάθω ό,τι παιχνίδι υπάρχει. Είσαι φίλος Καραγεωργίου, Κουκ και αυτούς εδώ είναι φίλοι σου αυτοί όλοι. Ο Κουκ, ποιος ο Κουκ, ο συγχωρεμένος? Όχι δε, ο άλλος, ο πρώην μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ. Ο Άντωνη, ο Άντωνη. Ο Άντωνη. Το γέλιο τα είπε όλα, νομίζω. Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που σε ακούσαμε μετά από τόσα χρόνια. Σε ψάχνει για next top model, έτσι. Ναι, βέβαια. Ήθελα να πω ότι στην Αμερική υπάρχει ένα αντίστοιχο παιχνίδι. Το οποίο οι κοπέλες, οι τελευταίες 12 που μένουν, μετά τους έχουν μια αποστολή. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες στην Αμερική που, αν είναι τυχερές, θα δεχτούν κάθε μία κοπέλα. Δηλαδή, 12 κοπέλες θα πάνε σε 12 σπίτια και θα αναλάβουν τα οικοκυρικά. Δες λίγο μαριζείς τα εισιτήρια. Φαντάζει τώρα την ελευθερία να κάνετε κοκκυρικά στο σπίτι του Σταύρου του Κόλκα. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Θα θέλαμε να το δούμε πραγματικά. Πραγματικά. Εντάξει, θα το ακούσουν αυτό και οι δικοί μας επιτέλους να φτιάξουν ένα σωστό reality. Έτσι. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι άλλοι από την παρέα υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν, συντονίζονται και εδώ, βγαίνουν, σε ψάχνανε. Σιγά σιγά θα μαζευτούμε όλοι στο 10-12. Κοίταξε, εγώ θα σας ακούω για καμιά εβδομάδα ακόμα και μετά την κοπανίσω πάλι. Α, μας πάρει και την Αμερική ένα τηλέφωνο. Εντάξει, οκ. Έγινε, τσάω. Κι όμως είναι αληθινή ιστορία. Άμα τζογάρεις φίλε, τα πάντα. Ναι, αυτό σου λέω. Λέει, βρήκα την άλλη φορά, είχε πέσει αμάξι, δεν μας το είπα αυτό, τη θυμάμαι τις ιστορίες του. Είχε πέσει αμάξι μέσα στο Θερμαϊκό και πήγε, το είδε στις ειδήσεις και πήγε να δει. Εντάξει. Λοιπόν. Έχουμε ξεπεράσει τις και μισή, συνεχίζει ο διαγωνισμός. Τον Welcome Stores Αλεξιάδη. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε αυτό που επιθυμείτε, να σχολιάσετε αυτά που λέμε στην εκπομπή. Γράφετε και Welcome Store στο τέλος και το στέλνετε στο 54526 Παρασκευούλα, θα γίνει κλήρωση ή για μια εσπρεσιέρα καπουτσινιέρα της Κρουπς ή για έναν αφιγκρατήρα ή για μια τηλεόραση 24, διαλέγετε και παίρνετε. Εδώ το καλό πράγμα. Χορηγή δεύτερης ώρας, η Be Easy. Η Be Easy, αν έχετε κατάστημα, αν είστε ιδιώτης που έχετε φετίχ με το διαδίκτυο, τι να κάνουμε. Είναι ανάγκη, είναι πλέον. Δεν αλλά δεν έχετε κόλλημα, δεν θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει ένα κλάσμα να κατεβαίνει σελίδα, όχι σε ένα δευτερόλεπτο. Εντάξει. Παίρνετε ένα τηλέφωνο στο 2312-31-4434. Η Be Easy έρχεται στο κατάστημά σας, στο σπίτι σας, σας μοιράζει το WiFi σωστά, σας συνδέει σωστά. Το Be Easy Router κάνει τη διαφορά και κοιμάστε ήσυχοι, μπορείτε να δείτε και ΠΑΟΚ TV άνετα. Δεύτερη ώρα μαζί μας ήταν Naxos, κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στη χώρα με βάση την Θεσσαλονίκη και τα παραδοσιακά καταστήματα γύρω-γύρω από την Αγία Σοφίας και στο Μετετερανιάν Κόσμος.
Τα Naxos είναι η κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στη χώρα με διαφορά από τη δεύτερη. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Καλά τα λέω. Πολύ καλά, πολύ καλά. Και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Ψυχιατρίο στο Λίμπερο 107,4, 10 με 12 Δευτέρα με Παρασκευή. Αρτιμελέστατη και ξυπνητότατη, ανεξαρτήτου βέβαια ωράριου, αλλά είμαστε στις επάλυξεις και να συνομιλήσουμε και με τον κόσμο που καλεί στο 2310287 και 3 οκτάρια από τις 11 μέχρι και τις 12. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κανονικά τώρα έπρεπε να βγει ο Κόκε και να πει πήρα να μιλήσω για τον προηγούμενο. Εντάξει. Ναι. Αλλά όσο, ο προηγούμενος δήλωσε οπαδός του Άρεος, γι' αυτό. Ναι, αλλά δήλωσε και μια άλλη ιδιότητα. Τέλος πάντων, να σας προσπεράσουμε ότι ήταν καταπληκτικό δίδυμο ο Κόκε μαζί με τον Εθήμη Κουλοχέρη. Ναι. Πήρα να πω για την κανονικότητα, Μπάμπη. Παρακαλώ. Ότι άρχισαν να γυρίζουν τα μυαλά πίσω. Οι επιστήμονες που φύγανε στο εξωτερικό άρχισαν να γυρίζουν. Αυτό κάπως λέει, πώς έχει μια λέξη τώρα, δεν τη θυμάμαι. Brain dead, πώς ναι, λέγεται. Brain drain. Ναι. Κατά Αργύρι Σαλιαρέλη έχουν γυρίσει. Mm-hmm. Ναι, καλό είναι να μπει αυτό το ηχητικό, πολύ μου άρεσε. Μου έχει λείψει ο Αργύρης, ναι, που έλεγε για όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι... Όλοι τους ότι είναι εκλεκτοί, επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, όλοι, ένας και ένας. Αυτή ήταν και χθες. Και να πω ότι η εκπομπή είναι κανονικά Ευαγγελάτος, το ρόλο του Ευαγγελάτου εσύ. Ναι. Και πήρε τηλέφωνο και η Χριστίνα, εντάξει, το ρόλο της Τατιάνας, κανονικά. Μάλιστα. Εντάξει, είναι δουλεμένα όλα στην προπόνηση. Ναι, ξέρω ότι είναι δουλεμένα στην προπόνηση, γι' αυτό το λέω. Και... τι έγινε με το πρόγραμμα, αυτό το 5-10 που λέγαμε. 5-10-15, εντάξει. Συζητήθηκε. Βέβαια, συζητήθηκε. Χθες, όταν σου λέω, όταν το έλεγες, ήταν εδώ πέρα τα ηθήνοντες του σταθμού. Ναι, και... ας το ξανασκεφτούν αυτό το 5-10 και να μπει κάποια στιγμή. Βάλιστα. Ο Σταύρος μπορεί να βρει κάποιο άτομο εκεί, έναν άλλο παρτενέρ, να κάνει μια εκπομπή. Μπορεί να βρει παρτενέρ. Ο Σταύρος μπορεί να βρει κάποιον παρτενέρ για μένα και να αντικαθιστά τον εαυτό του. Βέβαια, από την άλλη. Τα ξέρεις, μπορεί να συμβούν και αυτά. Μάλιστα, ωραία. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, φιλιά. Ο Σταύρος, ο οποίος είναι εξοργισμένος έξω από το στούντιο αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξης. Εξοργισμένος για το τοστ το οποίο παρήγγειλε. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μπει και μέσα στο στούντιο για να μας μεταφέρει τις συγκλονιστικές του αυτές εμπειρίες. Ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το πώς του φέρανε ένα απλό τοστ, ένα ανάμεικτο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γιώργος Καμίνια. Καλώς το να. Καμίνια Πειραιάς. Έχω πάει και ξέρω. Έχεις πάει και ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Έχει μια ωραία ταβέρνα. Άλλοι που δεν έχουν πάει όμως, καλό είναι να μάθουν. Μάλιστα. Έχει ωραίες ταβέρνες κατά εκεί. Γι' αυτό ξέρω. Έχει πολλά καλά πράγματα. Ναι. Αλλά έχει πολλά στενά. Μάλιστα. Γι' αυτό μερικοί μπορεί να χαθούν στον δρόμο. Μάλιστα. Ωραία. Παλάρα εχθές. Ωραία. Ήδη, καλώς ήταν ο Ολυμπιακός. Καλώς ήταν. Πάρα πολύ καλός. Κατάφερε να την γονατίσει. Αλλά αποτελεσματική μπάγερ όμως. Εκεί που χρειάστηκε είχε την ουσία. Να πω κάτι. Σκέψω ότι είναι η μοναδική ομάδα στη Γερμανία η οποία προσωπεί πανέξω τους Γερμανούς. Καλά, και άλλες παίζουν μπαλίτσα, εντάξει, τώρα μην είμαστε... Όχι, όχι, αυτή είναι η κορυφή τώρα, εντάξει. Δεν παίξα στα ίσια. Κάτι που μόνο εγώ το έχω καταφέρει και πολύ παλιά το έχει καταφέρει και ο Πάο. Για Κυριακή τι βλέπεις όμως, η ομάδα θα επηρεάσει. Για Πάο έχει πάρει αποτέλεσμα με την Πάγκερ, να τα λέμε όλα, εντάξει. Ναι. Για την Κυριακή, φιλαράκι, θα σου πω ένα πράγμα. Θα πληρώσει η Χάρτινη το πρωτάθλημα που πήρε το 18. Λες ότι οι παίχτες θα είναι στην ίδια φυσική κατάσταση και στην ίδια ψυχολογία ώστε να ανταπεξέλθουν σε αυτούς τους ρυθμούς. Ναι, και σου είπα κάτι. Ότι θα πληρώσει το πρωτάθλημα το χάρτινο του 18. Η ΑΕΚ θα το πληρώσει εναντίον του Ολυμπιακού την Κυριακή. Ναι. Μάλιστα. Γιατί είναι αχάριστη. Γιατί είναι αχάριστη. Γιατί αν εγώ δεν έφευγα από την Τούμπα το 18, αυτοί δεν θα φεύγανε ποτέ. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Ολυμπιακός το πήρε το πρωτάθλημα και την ΑΕΚ. Ορίστε. Αλήθεια είναι. Μάλιστα. Όχι, αλήθεια λέει. Αλήθεια, 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 αλήθεια λέει, λες. Αυτό. Ναι. Συμφωνεί μαζί σου. Αν δεν έφευγα εγώ, δεν θα φεύγανε αυτοί. Και επειδή έχουν βγάλει πολλή γλώσσα με την πάρτη μας, τεσσάρα για να είμαστε ικανοποιημένοι. Με τέσσερα θα φύγουν. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε, γεια σας. Τα φιλιά μας. Τσαο, τσαο, τσαο. Τα εξωτικά καμίνια μας κάλεσε ο φίλος μας Σταύρο.
Για να... Φύλλα προς κείμενα. Ε, φύλλα, ναι, εντάξει, είμαστε τόσο πλουραλιστική εκπομπή και τόσο οικουμενική που πραγματικά άπαντες θέλουν να συμμετέχουν εδώ στην διαδικασία καθημερινή στο 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Έλεγα για το τόστο, ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Έξαλλος. Ναι. Δύο πράγματα θα αντέχω. Ναι. Ωραία. Το να μου λες ότι δεν συμβαίνει αυτό που βλέπω. Mm-hmm. Και να μην πετυχαίνεις το τόστο που παραγγέλνω. Αυτά τα δύο, μάλιστα. Ναι, δηλαδή είναι τόστο. Ναι. Τι κάνεις, ανοίγεις το ψωμί. Ναι. Θέλει μια αλφα συγκέντρωση. Δηλαδή, ακόμη μου όταν το κόψεις, μην είναι το 70% ψωμί από τη μία και το άλλο είναι. Από την άλλη. Εντάξει, συνήθως τα ψωμιά για τόστο δεν έχουν και πολύ ψύχα μέσα. Ναι, στη χειρότερη, δηλαδή άνθρωπο με Πάρκινσον είναι 60-40. Εντάξει, εύκολο. Ναι. Εντάξει. Μετά απλώνεις δύο φετούλες κασέρι, γαλοπούλα και μετά, για να μην καεί αυτός που θα το φάει, βάζει την ντομάτα. Μετά, γιατί υπάρχουν κάποιοι που την ψήνουν μαζί την ντομάτα. Εγκληματικό. Μετά υπάρχει μια ειδική συσκευή που λέγεται τοστιέρα, ναι, που γεννήθηκε για να γίνονται τα τοστ. Δεν γεννήθηκε για κάνεις μουσακά, ναι. Μουσακέρα, ναι. Είναι μουσακέρα. Είναι πατά στα ντόλτσε. Ναι, εντάξει, τοστιέρα. Είναι το τοστ. Δεν υπάρχει, είναι η μοναδική λέξη, για να τα λέμε όλα, ναι, που δεν υπάρχει ελληνική λέξη. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει ελληνική. Το έχεις ψάξει. Δεν την έχω ακούσει κάποτε. Αν κάποιος φιλόλογος μπορεί να μας πει πώς, ναι, λέγεται στα ελληνικά. Βεβαίως. Σίγουρα θα υπάρχει, δεν μπορεί. Εδώ υπάρχει για το. Αυτό που κάνουμε το φραπέ. Κάποια, δεν τη θυμάμαι, αλλά το έχει πει ο Βελόπουλος προφανώς. Ναι. Όντως είναι ένα σημαντικό ζήτημα να μας πει πώς είναι στα ελληνικά η τοστιέρα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει τοστιέρα για να πατάς το τοστάκι, όπως είπες, το ψωμάκι. Τι δεν συνέβη καλά στην περίπτωση, τι δεν πήγε καλά. Μαρτυρία σου. Δεν πήγε καλά. Δεν ψήθηκε το τοστ. Δεν ψήθηκε. Πώς είναι δυνατόν να μην ψηθεί ένα τοστ. Να μην το πατήσεις. Μα το βάζεις από κάτω. Ναι. Καταλαβαίνεις πότε γίνεται, γιατί δεν σου λέει έγινα. Αδερφέ, έγινε. Έγινα, δεν σου λέει έγινα. Ναι. Εντάξει, σου λέει, μιλάει όταν βλέπεις το κασεράκι λιωμένο. Λιωμένο. Τότε έχει πάρει η γαλοπούλα θερμοκρασία που πρέπει, αυτό το ζώο. Βγάζει αυτό το άγευστο κρέας. Εντάξει, αλλά το βάζουμε στο τόστ για κάποιο αδιευκρίνηστο λόγο μέχρι τώρα. Το βάζουμε γιατί είναι χαμηλά σε λιπαρά. Ενώ μετά που θα φάμε τα κουδοσούβλια, θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν είναι και εύκολο, πανεύκολο να καταλάβεις πότε έγινε. Πώς έρχεται. Πώς έρχεται ομό. Σημαίνει ότι δεν το έχει βάλει, το έχει βάλει για να μην. Στο σημείο που δεν λιώνει το κασέρι. Όχι, 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 ξέρεις τι συμβαίνει. Ναι, έχω δει ότι. Υπάρχει μια προσωπική. Εμπάθεια. Εμπάθεια. Εναντίον σου. Εναντίον μου. Δηλαδή, όταν το βγάζεις το τοστ, λες μέσα σου δεν έγινε, αλλά άστο το μαλάκα τώρα. Ναι, ναι. Κατάλαβες, δηλαδή, πλέον είναι επιπροσωπικού. Επιπροσωπικού. Ναι. Αντί να σου γράψει μπινελίκια στο Facebook. Αντί να σου πει, ξέρω εγώ, κόλκα. Ναι, ναι. Αν τα φτύσεις το τόστο, έχω. Ναι. Φτύστο, αλλά ψήστο. Ψήστο. Φτύστο και ψήστο. Ναι. Εντάξει. Άρα λοιπόν, ξεκινάει μία μάχη εδώ. Ναι. Λοιπόν, αύριο θα πάρουμε τηλέφωνο στον αέρα να κάνεις την παραγγελία. Ναι. 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 Θα πάμε σε ένα άλλο επίπεδο marketing. Ένα χιλιόμετρα μπροστά. Αλλά όποιος διαφωνεί μαζί μου, εγώ θεωρώ ότι είναι προσωπικό το θέμα. Του μη ψημένου τόστου. Μάλιστα. Γι' αυτό ήμουν έξαλλος στο διάλειμμα. Ήσουν έξαλλος εδώ, τον ακούσαν τεχνικοί, τον ακούσαν στα οδεία. Υψήφωνος. Υψήφωνος είδε και έναν βαρύτονο. Είδε το κενό της να. Εδώ η Χριστίνα μας λέει ότι ψιστιέρα καλέ η τοστιέρα. Ψιστιέρα είναι αυτό που ψήνει στις μπριζόλες. Αφού λέει τοστ, είναι... σημαίνει στα αγγλικά που δεν τα κατέχουμε. Ναι. Ψήντο. Ναι. Άρα είναι, το ελληνικό είναι ψιστιέρα. Πώς θα είναι. Είναι άλλο η ψιστιέρα. Εμείς δεν έχουμε δώσει ελληνική ονομασία στο τοστ. Ναι, όντως δεν είναι το άρα, ψινός. Άρα ούτε στη συσκευή του τοστ. Γιατί θεωρείς, ας πούμε, υπάρχει τέτοιο μεγάλο έλλειμμα στον ελληνικό πολιτισμό να κατά... Γιατί όταν οι άλλοι τα βελανίδια, μπάμπι μου, ναι, ναι. Εμείς δεν είχαμε ανακαλύψει το τοστ. Δηλαδή κάναμε ίδρυυση, μεγάλα κτίρια, κολόνες, ταξίδια στο διάστημα, όλα. Και μας διέφυγε αυτό. Μας διέφυγε αυτό. Είναι μια κοιλίδα. Ναι. Είναι μια κοιλίδα. Εντάξει. Σίγουρα, όχι, και
εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάπου μέσα. Καλούμε, ας πούμε, τους ιστοριοδιοδίφες αυτούς να ανοίξουν τις πηγές, ναι, να μελετήσουν την ιστορία μας. Αν υπάρχει η Τοστιέρα. Η Τοστιέρα. 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών γιορτάζουμε, εφέτο, του χρόνου δηλαδή. Και δεν έχουμε καταλάβει αν έχουμε ανακαλύψει την Τοστιέρα. Ή μάλλον την έχουμε ανακαλύψει, αλλά πρέπει να ανακαλύψουμε που την ανακαλύψαμε. Να ανακαλύψαμε αυτό. Βάλιστα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Κλειστή Τοστιέρα. Πώς? Κλειστή. Μία λέξη θέλουμε, δεν πιάνει αυτό τώρα. Κλέβεις, ναι. Κλέβεις. Ναι. Ωραία. Οριζόντια φρυγανιέρα. Τι αφέσαι. Εσύ, το τόσο πώς λέγεται στα ελληνικά. Το τόσο δεν υπάρχει στα ελληνικά. Από εκεί είναι η ρίζα του κακού. Ναι. Η λέξη, πρόσεξε, η λέξη προέρχεται από τα λατινικά, από τις λέξεις τορέρε και τόστουμ. Είναι το ψήνω και καβουρδίζω. Το τόστουμ, λάθος πάλι το έχουμε εμείς, το στιέρα, είναι η καβουρδιστιέρα στην ουσία. Μάλιστα. Αρχίζεις και με ψήνεις σιγά σιγά, κάνεις τεράστια προσπάθεια. Σε το στάρι. Το ρέρε είναι το ψήνο στα λατινικά. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να τη λέγανε τοργέρα. Ναι. Τοργέρα έπρεπε να τη λέγανε. Αλλά εμείς τη λέμε το στιέρα, που σημαίνει όμως λαθασμένα, προέρχεται από τη λέξη τόστουμ στα λατινικά, τη λέμε καβουρδιέρα, καβουρδιστιέρα τη λέμε στην ουσία. Μήπως το έχετε στο Αστερίξ τίποτα μέσα αυτό. Λάθος το έχω. Ο Γάιος Βάκχους στην Μπαρμπαρά. Έχω στείλει και το σύνθημα στα αρχαία ελληνικά. Ναι φίλε, τι μυθικό. Δηλαδή το έχω, μη μου αμφισβητήσεις, δηλαδή δεν είναι αμφισβητήσεις. Όχι, όχι, έχεις επιχειρηματολογία, απλά δεν είναι, πώς θα το καταλάβεις, δεν είναι 100% the point, έχεις πιάσει 65%. Ναι. Κοίταξε τώρα, τι έγινε. Η ψιστιέρα, εμείς την έχουμε ψιστιέρα εδώ στην Ελλάδα και όλος ο κόσμος την έχει γκριλιέρα. Ναι. Εμείς την ψιστιέρα την έχουμε ανοιχτή. Ναι. Η ψιστιέρα είναι το στιέρα. Μάλιστα. Είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει σε βάθος, θα κάνουμε, χρόνια, θα καθιστούμε σε μπαμπινιωτίδες. Μήπως να καλύψουμε το κενό, παιδιά. Μήπως να βγάλουμε εμείς την ονομασία. Γαλοπούλα ύστερα. Γαλοπούλα, γιατί για γαλοπούλα. Τη φέτα γαλοπούλα που βάζουμε στο τόστ. Κάτι να πιάσουμε πρώτα τη συσκευή και μετά θα εμβαθύνουμε στο προϊόν. Ναι, ένα τη φορά. Μάλιστα. Έγινε. Μην πάθουμε κανένα overdose. Να μην γεμίσουμε πληροφορίες, να μην πλημμυρίσουμε με πληροφορίες. Όχι, όχι, γιατί το κοινό δεν είναι για μας εμένα. Ευχαριστούμε πολύ. Η ενότητα τι μας κρύβουν, κυρίες και κύριοι. Ήταν αυτή βεβαίως, βεβαίως. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον 758 που λέει προτείνω διασκευή του ύμνου της Μαλαισίας σε χιτζάζ. Τι είναι χιτζάζ. Πώς δεν ξέρω τι έχει jazz. Τι είναι το χι jazz. Είναι jazz από χι. Σαν αυτά που πρότεινες. Τα χι, γιατί εδώ στέλνει ο κόσμος σοριδών μηνύματα. Πες στο Σταύρο να ξαναπεί τα χικάκια, θα τα πει στο τέλος του τέτοιου. Ξύπνησε και ο Βαγγέλας και λέει: δώσατε τίποτα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λέει: προτείνω την διασκευή του ύμνου της Μαλαισίας σε jazz, ένα ορχήστρο φυσικά με μπουζούκια και βέβαια αλλαγή τονικότητας. Λέει για να βγαίνουν υψηλές. Ξεκάθαρα. Λέει ο φίλος μας ο Μπετόβεν 4. Έτσι. Καλημερίζουμε τη φόβη μας, μας στέλνει καλές δουλειές και για, δεν ξέρω, για μας για το Welcome Stores, ας πούμε. Θα μετρήσει το μήνυμα σου, φόβο μου. Καλές δουλειές να δίνουν δωρούκλες. Ναι, ναι. Πού μπορεί να απευθυνθεί ο κόσμος για να λάβει αυτές τις υπέροχες παροχές μας. Στην Λιβουπόλεως 57. Ναι, στην μηνυματιέρα μας, όχι. Με φρυδίες. FM κενό. Γράφετε αυτό που επιθυμείτε, γράφετε και ένα Welcome Stores και το στέλνετε στο 54526. Για τρία δωράκια διαλέγετε ποιο, την Παρασκευή η κλήρωση ή αφιγραντήρας ή τηλεόραση ή εσπρεσχέρο καπουτσινιέρα. Δεν έχω καταφέρει ποτέ σε εσπρεσχέρα να κάνω καπουτσίνο, να ξέρεις. Εντάξει, το αφρόγαλα είναι τέχνη, δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχει βγει και ειδικό γάλα μπαρίστα. Ναι, εντάξει, αυτό το χρησιμοποιούν όλοι. Δίνει καλύτερη υφή, ας πούμε, στο. Από σουρωμένες σε γελάδες. έχω κάνει καπουτσίνο και ξέρω, ρε. Σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει, κοίτα, για καπουτσίνο θέλει γάλα με λιγότερα λιπαρά. Το πλήρες δεν βοηθάει. Όχι, όχι, με τίποτα. Είναι αυτά τα ειδικά που κυκλοφορούν στην αγορά. Ή μήπως τα βάλανε επίτηδες για να νομίζουμε ότι. Αυτό, ρε. Μήπως λένε για γνωστό αναψυκτικό το οποίο. Δεν χαίρεται ο άλλος ο βλάχος, βγάζει από το ψυγείο το γάλα και γράφει μπαρίστα. Ναι, ναι. Και χαίρεται. Μόνο τη φάτσα σου να βλέπετε. Πώς λέγανε, ρε παιδί μου, για γνωστό αναψυκτικό το οποίο ως light δεν είχε καθόλου πέραση, ας πούμε, στον αντρικό πληθυσμό. Γιατί ντρέπεται ο άλλος να πάρει μία light. Ναι. Εγώ θα φάω ζάχαρη full και βγήκε με μία άλλη, ας πούμε. Ζήρο. Ναι. Ζήρο πίνω αβέρτα. Ναι, η οποία λένε εδώ πέρα στο. Ενώ τι μας κρύβουν, ότι είναι η light με άλλο όνομα.
Όχι, διαφορετική γεύση. Έτσι λένε, τι μας κρύβουν. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να τους αμφισβητήσω σε καμία των περιπτώσεων. Φίλε, μαρκετίστικο είναι. Το κάνανε και λίγο πιο μαύρο, πιο έτσι, πιο μπρουτάλ. Και πλέον πίνεις από αυτό. Και είσαι φίλε. Ανταλικέρι. Λοιπόν, θα πεις ξανά τα χικάκια για τον κόσμο που αγωνιά και συντονίστηκε τώρα. Κανονικά πρέπει να ακούνε την ώρα που πρέπει. Ένα σύστημα δώσαμε 3-4-5, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι από χθες έχουμε κάνει κάβα. Ωραία. Δύο κουπόνια δώσαμε. Ένα, 3-4-5. Νομίζω θα πεις εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι μια φορά και εμείς πιάσαμε. Όχι, όχι. Μια φορά. Εντάξει, πιάνουμε. Πιάνουμε. Δεν είμαστε συν. Ναι. Ποιο. Βασικά δεν είμαστε συν. Τέλος πάντων, μην το δικαιολογείς πια. Πονάει η τσέπη μας τόσα χρόνια. Από καταβολής όμως ψυχιατρίου είμαστε συν. Οπότε πρέπει να το διευθυντήσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε Άγιαξ Τσέλσι Χ, Μπενφίκα Λιόν Χ, Λιλ Βαλένθια Χ, Σάλσμπουργκ Νάπολη Χ, Ίντερ Ντόρτμουντ Χ. Είναι παιχνίδια τα οποία μπορούν να ανοίξουν. Γιατί ειδικά το Σάλσμπουργκ Νάπολη και οι δύο ομάδες βάζουν αβέρτα. Τι να λέμε τώρα. Αλλά. Εγώ λέω ότι αξίζει τον κόπο να πετάξουμε 16 ευρώ με 1 ευρώ τη στήλη. Ωραία, για να ψάξουμε στην τριάδα τα διπλάσια λεφτά, στην τετράδα ένα βδομαδιάτικο και στην πεντάδα ένα μηνιάτικο Ελβετίας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Κώστα που γράφει. Okay. Επικοινωνιακά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ μπροστά, ρε φίλε. Μάρκετινγκ γραφιστικά. Λέει και μια άλλη έκφραση, ναι. Ότι θα μας έβαζαν τον γκολ καλέ μαζί σου σε εκπομπή και θα μας κάνουν και να τον αγαπήσουμε πολύ προχωρημένο, λέει σχέδιο. Αυτό δεν το σκεφτεί ο ΠΑΟΚ ποτέ, ο οποίος ο Κώστας αυτός πρέπει να βγει μια φορά στην γραμμή, σε καλό να βγεις και να μας πεις την ιστορία με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Κάτι του είχε συμβεί όταν πήγε Άρης Ατλέτικο Μαδρίτης. Μυθική ιστορία οπαδική, α πούμε έτσι. Ούτε καν οπαδική, δεν μπορεί να φανταστεί. Θα βγει αύριο μεθαύριο, αφού τώρα ξυπνά και μα ακού. Ούτε πριν δεν μα άκουγε, ποτέ τι λέει. Θα μα βάζα για να τον ακούμε, ναι. Επίσης δώσαμε μια τετράδα με γκολ-γκολ. Άγιαξ Τσέλσι γκολ-γκολ. Λιψία Ζενίτ γκολ-γκολ. Ζάσμπουργκ Νάπολη γκολ-γκολ. Ίντερ Ντόρτμουντ γκολ-γκολ. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Τα έχουμε παίξει ήδη. Βεβαίως. Και εμείς, άμα πιάσουμε, βάζουμε και το κουπόνι. Ναι, ναι. Άμα πιάσουμε, άμα δεν πιάσουμε, τσιτσασόν. Είχαμε δουλειά και την ώρα. Εντάξει. Εννοείται. Κάπου εδώ, σιγά-σιγά, θα δώσουμε τη σκυτάλη στα παιδιά που δεν έχουν ακόμα όνομα εκπομπής, χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες σεζόν, την προηγούμενη εκπομπή που είχε άλλο ύφος. Είναι λίγο σαν στόκ. Νακ στόκ που λες, τρόικα στόκ ας πούμε, δηλαδή τα περσινά τα τέτοια τα βρίσκεις και φέτος. Του χρόνου μπορεί να κάνουμε ένα τηλεπαιχνίδι τρόικα. Ραδιοπαιχνίδι. Εντάξει, τρόικα. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, τα Νάξους. Κορυφαία εταιρεία υποδημάτων, το συζητάμε. Αγία Σοφίας γύρω γύρω, ανδρικά παιδικά γυναικεία. Τα καλύτερα παπούτσια, οι καλύτερες τιμές. Παπούτσι επειδή είναι δύσκολη αγορά. Οι επιλογές και οι κωδικοί που υπάρχουν είναι απεριόριστοι. Σας τα προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Από εκεί ψωνίζουμε κι εμείς άλλωστε. Και βέβαια, Be Easy. Η Be Easy είναι η εταιρεία η οποία σας διανέμει σωστά το ίντερνετ. Το Be Easy Router μπορεί να μπει στην επιχείρησή σας και να μπορεί να βλέπει ο άλλος και παιχνίδια, ξέρω εγώ, π.χ. στο PAOK TV, στο Ice TV, αν γίνει κάποτε ή οτιδήποτε. Και παράλληλα οι πελάτες να μπορούν να μπουν στο Instagram να βλέπουν τη Φιλίτσα Φραουλίτσα κτλ. Είναι πολύ σημαντικό το ίντερνετ πλέον σε όλα τα μαγαζιά. Αν και στο εξωτερικό, φίλε, τώρα θα κάνω μια παρένθεση. Ναι. Είναι τόσο φθηνά τα δεδομένα που δεν χρησιμοποιεί κανείς WiFi. Έχουμε το πιο ακριβό ίντερνετ στην Ευρώπη. Ξέρεις ποια χώρα έχει το φθηνότερο ίντερνετ? Η Ουκρανία. Ρουμανία. Μια χώρα με βίζα σκέφτηκα. Ναι, εντάξει. Ήμουν στο πνεύμα. Στο πνεύμα της απάντησης. Η Be Easy λοιπόν είναι μαζί σας. 2-3-12-31-34-34 καλείτε. Και όλες οι παροχές της στο τραπέζι σας. Καταλήφουμε την ενεργοδράση. Παραδίδουμε σκυτάλη στην τρόη. Καταλέμε ξανά αύριο. Γεια, τσάω.